Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα στο γιατρό. Οπα. Κύριε γιατρέ. Με τα σαμπάνια. Δεν ήταν όπλο, ήταν. Ήτανε κόλπο όπλο. Περάσει ο Τσίπρας απ' έξω τώρα με το αυτοκίνητο για να μας βάλει φόρο ωφελού. Γιατί ο φελός ήταν 10 cm, να πούμε, τη σαμπάνια. Ναι. Σήμερα εκνευρίστηκε ο Τσίπρας. Τον είδα σήμερα πάρα πολύ. Έτσι, ναι, και εγώ στεναχωρέθηκα Κώστα. Στεναχωρέθηκα. Πολύ στεναχωρέθηκα Κώστα. Στρεσαρισμένο. Ναι. Εδώ χάρηκε ο Αλιανατόρε. Τι μου λες τώρα. Χάρηκε με την κλήρωση ο Αλιανατόρε. Εντάξει, περίμενε. Μωρέ, κάνα πλατανιά, κάνα αυτό. Εντάξει. Τι περίμενε. Εγώ εύχομαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ να περάσει στην επόμενη φάση για να τον βρω. Το έχω δεδομένο εγώ τι είμαι μετά. Στην επόμενη φάση ναι. Με Αλιανατόρε, βέβαια. Ναι. Αφού πήρε το μεγάλο δάσκαλο. Δάσκαλε και πώς θα τον περάσω και πώς θα τον κάνω. Γιατρός, ξεκίνησε το Καρογιολίκη από παδοσημοδημοσιογράφου στη Ηρακλή. Τα βάζουν με του απλήρωτου παίκτε που έκαναν προσφυγή. Αλητή από του δίθεν αριστερού. Οχ, τρελάθηκε ο γιατρός. Ναι. Αριστεροί, αλλά βρίζουν τον εργαζόμενο που είναι παίκτης. Η πασοκο αριστερό. Πασοκο συνδικό συνδικαλιστέ. Ο παδί του Ηρακλή. Είναι δυνατόν να τα βάζετε με απλήρωτο άνθρωπο, ρε. Πασοκο Καριολίκια, λοιπόν. Ραπτόπουλε, είσαι μέσα στο στούντιο και πίνεις και σαμπάνια, ρε φίλε. Τι άλλο θες. Τι άλλο θες, ρε Ραπτόπουλε. Πω, τη δίνει ξεροσφύρια τώρα. Φωνάζει κινητή τη. Πώ γίνεται αυτό? Όχι μόνο κουμπανιάρι σαμπάνια. Εντάξει, έχουμε μπουκάλια. Σαν καζόζα είναι. Σαν καζόζα, ε. Ακριβή καζόζα λίγο όμω δεν πειράζει. Σαν καζόζα είναι. Ναι. Ξεκίνησε το γράφο ο παδοδημοσιογράφο του Ηρακλή. Τα βάζουν με του απλήρωτου παίκτε που έκαναν προσφυγή. Αλητή από του δίθεν αριστερού, λέει ο αριστερό γιατρό. Συριζέο ο γιατρό. Συριζέο. Ναι. Συριζέο ο. Κομμουνιστής! Κομμουνιστής. Έτσι το λες. Που δικό μας παιδί είναι κομμουνιστής. Ω, κοίταξε, ξεχωρίζουν οι κομμουνιστές από αριστερούς κομμουνιστές, κεντρώους κομμουνιστές, δεξιούς κομμουνιστές. Τον Τσίπρα δεν τον παραδέχονται. Συγγνώμη, ρε Κώστα, δηλαδή. Σαν αριστερό δεν τον παραδέχονται, φίλε. Ναι. Στέφανε. Γιατί δεν τον λένε κομμουνιστή. Συναθλητή. Πώς. Δεν τον έχουν για αριστερό το. Σοβαρά. Ναι, δεν το. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το Λάντα Νίβο με το Λάντα Σαμάρα, ρε Κώστα. Ένα κουκουέ τώρα. Που είναι γνήσιος αριστερός, μπορεί να παραδεχθεί τον Τσίπρα ότι κυβερνάει η αριστερά. Καταρχήν οι ίδιοι αριστεροί λένε δεν είμαστε αριστεροί, δεν κυβερνάει η αριστερά. Τέλος πάντων, είδα τον Τσίπρα σήμερα πάρα πολύ πιεσμένο και δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Άσε τον Τσίπρα, έχουμε τον MVP της ιατρικής. Το Sherlock Holmes στην νευροχειρουργική Σπύρο. Άστα αυτό το Τσίπρα, μετά το Τσίπρα. Πώς πάνε οι χειρίσεις. Γεια μας, γιατρέ. Πώς πάνε οι χειρίσεις. Καλή χρονιά, καλές γιορτές σε όλους. Σιγά Κώστα, λίγο τη σαμπάνια. Στον κύριο Χιλιτίδη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πώς πάνε οι χειρίσεις, γιατί. Πριν πω πώς πάνε οι χειρίσεις, να καταχραστώ λίγο το χρόνο σου να στείλω τα χαιρετίσματα εκεί που πρέπει. Γιατί είμαστε χάσου ότι γουστάρεις. Εξάλλου αυτές οι βρωμομέρες να πούμε με τις γιορτές. Δεν είναι έτσι. Είναι άθλιες και τρισάθλιες. Λοιπόν. Ναι. Καταρχάς στείλω τα χαιρετίσματά μου σήμερα στο τμήμα αστυνομία, αστυνομικό τμήμα Τριγλίας και ειδικά στο διοικητή του. Στη Ραφίνα κάτω. Εδώ. Α, Τριγλία εδώ. Του γουρεί το χωριό. Μισό το προσωπικό και ειδικά στο διοικητή του, έναν εξαιρετικό αξιωματικό. Που κοσμεί το σώμα με την παρουσία του και την. Αλλά υπάρχει αστυνομικός που κοσμεί το σώμα. Βεβαίως, ναι, υπάρχει. Στα παιδιά της τροχέας που σήμερα ξενυχτούν και μας ακούν, έχεις μεγάλη ακροματικότητα. Θα στυπούν οι αριστεροί, γιατρέ. Θα πω. Ναι, γιατί όσοι είναι στο είναι δεξί. Όχι, τώρα είναι υπάλληλοι του Τσίπρα όλοι αυτοί που λες. Και το αριστερό σημαίνει κακή, είναι βρισιά, είναι ύβρις. Όχι, είναι ύβρις. Μάλλον το δεξιό σπέρα είναι ύβρις. Τίποτα δεν είναι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον ξαδέρφο μου στο Σικάγο. Μας ακούει τώρα από τη λίμνη κοντά εκεί, στο υπέροχο Σικάγο. Έχει λίμνη το Σικάγο. Έχει τις πέντε λίμνες. Πια μεγάλη από τη Βόλφη, τη δικιά μας είναι. Όπως είναι η λίμνη, Βόλφη είναι η μπανιέρα του ξαδέρφου. Τον άνθρωπο. Λοιπόν, στην Βοστόνη που είναι χριστουγεννιάτικη. Το φίλο μου εκεί στην Avenue Park Αυστραλία που μας ακούν, Λονδίνο ναι. Και Λίβερπουλ. Έτσι. Όλοι αυτοί ακούν Μετρόπολης. Βεβαίως δηλαδή. Είναι συντονισμένοι σήμερα. Στα φιλεράκια μου του Παναθηναϊκού. Στην κεραία πάνω στο Κορτιάτι ακούνε, όχι. Όχι, εδώ διαδίκτυο. Στα φιλεράκια μου του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, στο γυμναστήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι πολλά παιδιά που μας ακούν. Ποιο γυμναστήριο? Δεν θα κάνω διαφήμιση που εκτός αέρα. Πολύ, ναι. Στου δύο κολλητού μου Κωνσταντίνου γιατρού στη Βέρεια και στην. Και εδώ στην Πειλαία. Τι σπλάχνα βγάζουν αυτοί. Μικροβιολόγοι και δύο. Εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί επιστήμονες. Ο ένας είναι ΑΕΚτζής και σε προκαλεί μονίμως να πεις κάτι καλό για την ΑΕΚ. Ναι. Στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Μαρία ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τσιγκουναρά πρόεδρο έχει ΑΕΚ, ιστορία.
Δεν έχει γήπεδο, δεν και έχει. Και αν ξέχασα κάποιον να με συγχωρούν, σε όλους όσους έχω υποσχεθεί σήμερα στο φίλο μου το φιλόσοφο, σε όλους έχουν υποσχεθεί και στη Θόμη. Μια εξαιρετικά όμορφη ξανθιά που μας ακούει τώρα. Γιατρέ, εσύ είσαι άνθρωπος πρακτικός. Ναι. Με φιλόσοφο, τι παρέα μπορείς να κάνεις. Ένα τεμπέλι ο οποίος ας πούμε λέει θεωρίες. Τεμπέλι είσαι ένα παιδί με δύο πτυχία. Τι. Α, φιλόσοφος λες. Έχεις σπουδάσει φιλοσοφική. Άντρας. Άντρας. Και τι, φιλοσοφία δηλαδή. Και αντεπιστέλλον μέλων της Βρετανικής Ακαδημίας, μέλος με αρθογραφίες. Οι φιλόσοφοι τι κάνουν δηλαδή. Τι ποια είναι η δουλειά τους. Δηλαδή εσύ. Είναι φίλος της Σοφίας. Σοφία, όχι της Σοφίας Παπανδρέου, της Σοφίας. Φίλος της Σοφίας είναι. Δηλαδή εμείς που δεν είμαστε να πούμε, πώς το λένε φιλόσοφοι, δεν είμαστε φίλοι της Σοφίας. Τι είμαστε. Πρόσεξε. Ναι. Και αυτό το επάγγελμα. Σε διακόπτω. Αυτό το επάγγελμα το κατατάσσω στα γυναικεία να πούμε. Φιλοσοφική σχολή, δηλαδή αυτό πρέπει να ήταν μόνο του και καμιά σαρανταριά γυναίκε. Ναι, φαντάζομαι. Και παίρνω και καλά ο τύπο. Εκτό αν είναι τον γκέι. Δεν νομίζω όμω. Δικό σου φίλο δεν είναι. Α, μπράβο, γι' αυτό. Θα λέμε όλα. Φιλοσοφική σχολή, άντρα τώρα. Είναι η που λέμε φιλοσοφία ζωή. Φιλοσοφία μα κάνει ανθρώπου πρακτικού σε όλο επίπεδο τη ζωή. Αυτό ναι. Η φιλοσοφία. Να φιλοσοφείς το επάγγελμά σου, τη συμπεριφορά σου, το σπίτι σου, τη ζωή σου. Πού είναι αυτό, στο εξωτερικό. Όχι εδώ, εδώ είναι δικό μου. Αλλά ναι, έχει βλέψει και προς Αγγλία. Θα φύγει και είναι και πολύ καλός, όπως πολλοί έχουμε το βλέψει κατάλω. Για το εξωτερικό να φύγουμε. Έχεις πολύ μεγάλο κύκλο γιατρέ, βλέπω. Συνήθως οι γιατροί είστε λίγο αντικοινωνικοί άνθρωποι. Εσύ όμως είσαι και καλός γιατρός, και καλός αθλητής, και καλός επιστήμον, και είσαι και κοινωνικός. Εντάξει, αυτό δεν το λόγω Αθήνας, λες μήπως. Μήπως. Ξέρω εγώ, δηλαδή, εσείς κάνετε παρέα συνήθως σε κάτι γκαλά. Όχι, δεν. Οι επαγγελματικές συνάθρισεις είναι το ίδιο ανιαρές όσο και. Όχι. Είναι ανιαρές. Πρόσεξε, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Να βοήξω με 5 γιατρούς, τι θα συζητάμε. Ναι. Έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά και στέλνει ένα ερώτημα αν τα ζευγάρια που έχουν το ίδιο επάγγελμα, άντρα και γυναίκα γιατρός, άντρα και γυναίκα δικηγόρος, άντρα και γυναίκα αστυνομικός. Τελείωσε, πήξαν στην Ανία. Καινούριο να πει ένας για τον άλλο που δεν το ξέρει. Ναι, και να πει και το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Οι δυο μου φίλοι που είναι γιατροί και ένας ακόμα που έχω στο εξωτερικό δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή μόνο για ιατρική. Μορφωμένα παιδιά έχουν βρει τα από μπάλα μέχρι γυναίκες, από αλκοόλ μέχρι ό,τι θέλεις. Και το άλλο που έχω να ρωτήσω, γιατί οι γιατροί. Και επειδή είναι διαβασμένα παιδιά, συγγνώμη, και φιλοσοφημένα έχουν άποψη ζωής. Γι' αυτό είναι η φιλοσοφία. Γιατί οι γιατροί κάνουν πολύ κακή ζωή όσον αφορά το κάπνισμα, το ποτό, α πούμε. Γιατί περισσότεροι με αυτά, με αυτά που βλέπουν, μόνο εκεί μπορεί να το ρίξουν. Αν δεν έχουν άλλες διεξόδους. Οι γιατροί θα είναι ή πολύ μορφωμένοι ή πολύ γλεντζέδες. Α, δηλαδή θα είναι. Μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Όχι, εκτός από κάποιες ειδικότητες που είναι πιο εντός εισαγωγικών γυναικείες. Τώρα ένας άνθρωπος που βλέπει το πρωί ένα παιδάκι με καρκίνο, πώς θα πάει το βράδυ σπίτι του. Ναι. Πρέπει να έχει μια ανακουφιστική δικλίδα. Ένα γυμναστή, ή να καπνίζει τρία πακέτα, ναι. Ή έτσι. Ή πρέπει να γουρουνοποιηθεί τελείως να γίνει. Ναι, δηλαδή. Καλά, ότι μην μπερδεύεις την ψυχραιμία ενός επιστήμονα με τη γουρουνοποίηση. Η γουρνοποίηση φαίνεται σε άλλα επίπεδα, όχι σε αυτό που λες. Ναι. Το είναι η ψυχραιμία γιατί πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Έτσι. Και ο πιλότος που το αεροπλάνο χάνει τη μηχανή του, την ώρα φαίνεται γουρούνι γιατί πρέπει να το προσγειώσει. Ναι. Δεν είναι αγουρούνι, ίσα. Ο κόκκινος που τρώει την ώρα της εκπομπής και εκείνος γουρούνι, δεν φαίνεται. επειδή μου είπες μια ατάκα με το κόκκινο, τώρα μην μπαίνω και το χρόνο από τον κύριο εδώ που είμαστε μαζί. Ο Στέφανος είναι Αριανός, είναι από τις πιο μικρές ομάδες. Εγώ είμαι εδώ και απολαμβάνω γιατρό σήμερα. Ναι. Και σαμπάνια γιατρού. Θα πιούμε, έχω δύο μπουκάλια. Θα πιούμε λοιπόν. Και όποιος θέλει να έρθει να πιούμε στο στούντιο, κερνάμε, δεν έχουμε θέμα. Ας εμεινεύτηκα ένας περίεργος. Λοιπόν. Απλά παίζει τον κύριο κόκκινο, να η φιλοσοφία ζωής που χρησιμεύει. Στο ότι όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε κάτι, ξέρουμε ότι αυτό που θα πούμε μπορεί ή να στενοχωρήσει, ή να πληγώσει, ή να πανικοβάλει, ή να στρεσάρει, ή να πρεσάρει ανθρώπους που δεν είναι έγκυρο. Δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες ο κόκκινος, είναι ουρνοποιημένος. Ορμόμαι για αυτό που λέω. Από μια εκπομπή που είχα ακούσει πριν καιρό ένα μεσημεριανό που μιλάγατε πάλι το προσφυλές θέμα του κυρικού και είναι ομοφιλοφιλία. Ναι. Εντάξει. Άλλο η ομοφιλοφιλία, άλλο η ομοφιλοφιλία. Εγώ μιλάω τώρα σαν ακροατής. Λοιπόν, όταν κάποιος άνθρωπος ισχυρίζεται ότι η ομοφιλοφιλία είναι κληρονομήσιμη, έτσι, θα πρέπει να μας αποδείξει με ένα συνέδριο σε ποιο χρωματόσωμα βρίσκεται η διαταραχή. Με χρωματόσωμα. Μα όταν λες ότι κάτι είναι κληρονομήσιμο, εγώ μπορώ να σου αναφέρω 40 σύνδρομα που είναι κληρονομήσιμα. Ναι. Θα μας πει λοιπόν ο κύριος Κόκκινος και ο κάθε κύριος Κόκκινος σε ποιο χρωμόσωμα, σε ποιο γονιδιακό στέλεχος έχει βρεθεί ο φορέας του DNA που σε κάνει ομοφιλόφιλο. Γιατρέ, συγγνώμη με τον Κώστα, μιλάς, μην του λες τέτοια πράγματα. Όχι, τα ξέρει ο Κώστας. Όταν λέμε λοιπόν αφιδώσει κάποια πράγματα. Αφιδώσει, ναι, μα ακούς το κορδελιό, γιατρέ. Ναι, και το κορδελιό καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, είναι πολύ έξυπνοι. Έχω πολλούς ανθρώπους στο κορδελιό ασθενείς. Δεν χρειάζεται αυτό. Μην υποτιμάτε. Δεν υποτιμάμε κανένα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ντόμπιροι από κάτι κουστούμάτους τώρα. Κουστούμάτους.
Λοιπόν, όταν λοιπόν λες αυτό το πράγμα και σε ακούνε τώρα παιδιά 15χρονα, παιδιά 13χρονα, γονείς που μπορεί να έχουν το θέμα αυτό στο σπίτι τους ή... και λες ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένα κληρονομήσιμο γνώσμα, όπως είναι ας πούμε... Έτσι του λέγανε στο Άγιο Νόρος, ρε γιατρέ. Λοιπόν, κάνεις τεράστιο λάθος. Yeah. Λοιπόν, μια... που πάει ας πούμε παράδειγμα η φιλοσοφία ζωής και άποψης έτσι, ότι πριν πεις κάτι πρέπει να, ή να το εμπεριστατώσεις ή να το αποδείξεις. Αλλιώς και να μην το λες. Όταν είναι σημαντικό. Ασχολήσουμε με το στοίχημα. Από ό,τι ξέρω και οι γνωστοί μου που παίζουν στοίχημα το κυρικό και είναι πολύ καλός προβλέψεις. Είναι καλός. Εξαιρετικός. Εκεί του βγάζουμε το καπέλο. Σε πολιτικές και ιατρικό, θρησκευτικό, κοινωνικές αναλύσεις είναι μάλλον υποκειμενικός. Ναι. Αλλά όταν κρατάς μικρόφωνο έχεις δύναμη έτσι. Και ειδικά στη μεσημεριανή ζωή. Μπράτσο έχει. Τεράστια δύναμη. Ένα που χρειάζεται φιλοσοφία ζωής. Ναι. Και γενικότερα η φιλοσοφία. Μάλλον να πέτυχε ο Παΐσιος να τον κάνει άνθρωπο, ποιος ξέρει να πούμε. Εκεί να σου πω και κάτι τώρα που το χρησιμοποιείς και είναι λάθος αυτό. Ναι. Δεν είναι ο Παΐσιος, είναι Άγιος Παΐσιος. Ποια έχει αγιοποιηθεί. Είτε μας αρέσει. Α, τον έκανε η μετατράπη σε Άγιο. Μάλιστα. Ναι, ξέρω ότι τον είχαν διώξει από το Άγιο Νόρος. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αυτά. Ναι, ναι, κάποιος ακροατής που τα γνωρίζει. Τι που τα ξέρουν θα μας πούνε. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δεν ασχολούμαι πολύ. Πολλά πράγματα ότι ο κόκκινος με κολλάει να πούμε. Και πρέπει να σου πω και κάτι άλλο που κάνει λάθος επειδή έχω καιρό να σε δω. Μην μπερδεύεις. Εδώ. Ναι, μην μπερδεύεις. Την πατρίδα με το έθνος. Όχι, όχι. Αυτό με λένε. Το θείο, όποιο και είναι αυτό. Όχι τον θείο μας, το θείο. Το θεό. Τι θέλετε. Ναι, ναι. Εμείς το λέμε Χριστό, άλλοι το λένε Βράχμα, άλλοι το λένε ναι, ναι. Αλλάχ. Με τους εκκλησιαστικούς φορείς και λειτουργούς. Ναι. Είναι σαν να μπερδεύεις την ιατρική με τον γιατρό που τα παίρνει. Ναι. Σαν να μπερδεύεις την νομική με τον δικηγόρο που ψευδορκεί. Σαν να μπερδεύεις το αυτοκίνητο με τον κακό αυτοκινητιστή. Σαν να μπερδεύεις το ραδιόφωνο με τον κακό ραδιοφωνικό παραγωγό. Ναι. Άλλο ο θεσμός. Και άλλο ο εκφραστής του θεσμού. Όχι, εγώ είμαι εναντίον γενικώς. Γιατί αποκλείεται. Ότι οι θρησκείες είναι μηχανισμοί υποδούλωσης του μυαλού του ανθρώπου. Να πούμε, για τον... Εγώ που είναι, σε ξέρω, είναι, που είσαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Να κατευνάσει πνεύματα, να κατευνάσει οργές, να κατευνάσει. Να ενοχοποιήσει, να κάνει όλες τις. Θα πάρω την άδεια του κυρίου Χιλιτίδη και του συνομιλητή και να σου πω ένα παράδειγμα τώρα που θα σου αποδείξω ότι δεν είσαι τόσο άθρησκος όσο νομίζεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Δεν θα διαφημίσω το παιδάκι. Συνέβη πρόσφατα, συμβαίνει αυτές τις μέρες. Να ακούσουμε, γιατρέ μου. Λοιπόν, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου υπάρχει ένα παιδάκι, 7,5 χρονών, το οποίο έχει απεδεδειγμένα 2 μήνες ζωής. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Έχει 2 μήνες ζωής. Τώρα είναι. Δεδομένο σου. Ναι, δεδομένο. Το παιδάκι τώρα το παιδί. Ζει, αλλά έχει 2 μήνες ζωής, είπαν οι Βρετανοί γιατροί, το γνωρίζουμε αυτό. Το παιδάκι λοιπόν αυτό πριν, όταν του είπαν αυτό το πράγμα. Ζήτησε από όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου να του φέρουν μια καρτούλα. Τι καρτούλα? Καρτούλα, ευχετήρια καρτούλα. Α. Ευχετήρια καρτούλα. Λοιπόν, εγώ που το είπα αυτό το πράγμα και έδειξα το site και τη φωτογραφία και τη διάθεση του παιδιού, άνθρωποι οι οποίοι ήταν άθρησκοι, απάτριδες, πολίτες του κόσμου, πολίτες χωρίς σύνορα, είδα ένα δάκρυ στο μάτι τους και όλοι στείλανε καρτούλα. Ας το δείξω και εσένα, θα κάνεις το ίδιο γιατί είσαι η κόρη σου, είναι συνομήλικη με αυτό το παιδάκι. Ζήτησε μόνο μια καρτούλα, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά αυτό φυσικά. Μια καρτούλα. Και καρτούλα και οτιδήποτε. Τίποτα άλλο δεν ζητάει, δεν χρειάζεται το παιδάκι. Και ένα άλλο παιδάκι πάλι στο Λονδίνο, στην εντατική που είναι για παιδάκια, γιατί οι Άγγλοι έχουν εντατική για παιδάκια μόνο, έτσι είναι τόσο μπροστά. Ένα άλλο παιδάκι, και αυτό έτοιμο θάνατο, ζήτησε να του φέρουν τον Άγιο Βασίλη. Αυτό είναι περιστατικό που καταγράφηκε πρόσφατα. Ένα Έλληνα που ζει στο Λονδίνο, ντύθηκε Άγιο Βασίλη, ήταν και λίγο ευστραφή και ήταν και ταιριαστό. Το μόνο που ζήτησε το παλικάρι να μην μείνει γονεί μέσα στο παιδάκι, γιατί άμα του δουν και δακρύζουν, θα του χαλάσει το πάρτι. Όταν μπήκε μέσα στο παιδάκι που ήταν έτσι σχετικά σε κακή κατάσταση, το πήρε αγκαλιά του και λέει το παιδάκι, τι θες του λέει αγόρι μου, λέει Άγιο Βασίλη επειδή θα πεθάνω. Το ήξερε. Τα παιδιά έχουν μια απίστευτη ηρεμία στο θάνατο. Εγώ έχω δει μόνο παιδιά και μοναχοί, κανείς άλλος δεν έχει τέτοια ηρεμία στο θάνατο. Όλοι οι υπόλοιποι και οι πιο δυνατοί, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στον αέρα, και οι πιο μάγκες και οι πιο... Κάνουν σαν μωρά παιδιά μπροστά στο επερχόμενο τέλος. Τα παιδιά και οι μοναχοί, για κάποιο λόγο που το πούμε άλλη ώρα, έχουν μια απίστευτη ηρεμία στο θάνατο. Το παιδάκι φαντάζομαι επειδή μου έχουν πει άνθρωποι πιο εμπειρία, επομένως ότι δεν έχει βάσανα ζωής και ξέρεις, δεν έχει πονηρότητα. Το βλέπεις σαν μεγάλο ύπνο, του λένε θα πας στο Θεούλη. Πρόσεξε. Αυτό το λένε σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Αγγλάκια, Γερμανάκια, Ιταλάκια, θα πας στο Θεούλη. Λοιπόν, το παιδάκι λέει, Άγιο Βασίλη, θέλω επειδή θα πεθάνω να μου πεις, λέει, εκεί που θα πάω, πού θα με δουν οι δικοί μου. Πού θα είμαι, τι διαθέσεις θα έχω. Και του λέει το παλικάρι, λέει, Άγιο Βασίλη, θα είσαι, λέει, εξωτικό του Άγιο Βασίλη. Εντάξει, το ευχαριστώ. Και το παιδάκι πέθανε στην αγκαλιά του. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει κατασταθεί. Γιατί? Γιατί ψυχικά, πέθανε το παιδάκι στην αγκαλιά του. Απίστευτο. Εντάξει, λοιπόν. Εσύ πες μου ότι αν αυτό σου συνέβαινε θα ήσουν. Θα έχεις την ίδια άποψη για το Θεό και για το Θείο. Άσε τους παπάδες με την κοιλιά και συγγνώμη και ό,τι υπόλοιπα. Άλλο ο Θεός, άλλο εμείς. Αυτά. Μάλιστα. Τη διάθεση του παιδιού μπορώ να σε στείλω μετά, σε δώσω μετά. Για να στείλει μια καρτούλα. Ή η κορούλα σου μπορεί να στείλει μια καρτούλα για το παιδάκι.
Τι καρτούλα, πώς θέλετε, διαδικτυακά? Όχι, μια καρτούλα. Δεν θέλει μια καρτούλα με ευχές. Θα του γράψει η κόρη σου και ο κόρη. Πώς θα πάει αυτό εκεί? Ταχυδρομικά. Α, ταχυδρομικά. Μια καρτούλα, τη φάει ένα γραμματόσημο 75 λεπτά και θα πάει στην Αγγλία. Να του ζωγραφίσουμε και ό,τι θέλετε, ακόμα καλύτερα. Ναι, ακόμα καλύτερα. Αυτά προς το παρόν και επανερχόμαστε. Πάμε διάλειμμα, διατάζει ο αρχηγός μέσα και θα τα πούμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ, το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα, ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ, με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ, το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούν η Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να δώσει, λέει, γίνεται χαμό. Ναι, να την προφέρω και άμα. Προφέρετε. Να την δώσω και γραφτά σε εσά, ώστε μπορούν να την αναπτύξετε στο site σα. Λοιπόν, το παιδάκι λέγεται Bradley. Bradley. Lowry. L-O-W-E-R-Y. Lowry. Θα το ξαναπώ και σε άλλο σημείο. Η διεύθυνσή του είναι 5-5 Atlee, με 2 ή στο τέλο. Atlee Avenue. Black Hole Rocks. Το Χάτλπουλ, ο κωδικός είναι TAFS27-4BY United Kingdom. Θα το ξαναπώ και άλλη φορά και θα το αφήσω και σε εσάς γραμμένο. Θα το αφήσω και στο σταθμό σας για όποιον θέλει να το... Αυτό είναι το παιδάκι. Μια καρτούλα ζητάει, ναι, μια καρτούλα ζητάει μόνο από όλο τον κόσμο. Έχω δει απίστευτη ευαισθησία από ανθρώπους απλώς. Κοπέλες που δουλεύουν σε μαγαζιά, μανάδες, απίστευτα παιδιά. Τα γαϊδούρια ευαισθητοποιούνται τώρα και αυτό θες να πεις. Ναι, είμαστε γαϊδούρια. Είμαστε γαϊδούρια. Θέλω να πω κάτι. Γαϊδούρια είμαστε. Βόδια. Δεν μπορείς να αντισταθείς σε αυτή την εικόνα. Όχι, δεν μπορείς. Να πω την άποψή μου. Είμαστε όμως γαϊδούρια. Να πω κάτι. Επειδή έχει πει και άλλη φορά στη λιτέβη στο πνεύμα των γιορτών, γιατί υποτίθεται η προσφορά στον συνάνθρωπο δεν είναι μόνο. Τίποτα δεν έκανα. Για πες. Θα τον βγάλουμε, ναι. Τι? Θα πω κάτι τώρα που είναι μέρες, επειδή όλοι υποτίθεται διακατεχόμεθα από πνεύμα εορταστικό. Σε αν και δεν πρέπει μόνο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάνουν τους καλούς επειδή είναι. Επειδή έχω επαφές με πάρα πολύ κόσμο. Μάρκετινγκ. Ναι, 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 ναι. Να πω ότι από αυτές τις πληροφορίες που έχω και εσύ, νομίζω, Διασταυρώνης και ο κ. Χιλιτίδης, όλα τα χειροδρομικά κέντρα είναι κλεισμένα από Έλληνες. Μπάνσκο, Σαντάνσκι, Ελβετία, είναι το Λονδίνο έχει πήξει από πτήσεις. Από ανθρώπους που έχουν κρίση. Πατριώτες.
Επίσης έχουν φτάσει μέχρι το Άσπεν κάποιοι συνέλληνες και αυτοί δεν είναι μόνο οι εφοπλιστές και οι πολύ εκατομμύριοι. Είναι απλοί άνθρωποι σαν και εμάς οι οποίοι θα δώσουν πάρα πολλά ευρώ για ρεβεγιόν. Δεν μιλάμε για τα νυχτερινά κέντρα της πόλης. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν σαν τους θα πάνε στο καζίνο να ζητήσουν την τύχη τους. Γιατί δεν εκτιμούν την τύχη που ήδη έχουν να είναι υγιείς και να είναι όρθιοι. Ώστε να μπορούν να παραπονιούνται για. Όχι καθόλου. Όταν ψάχνει την τύχη σου στο καζίνο, σημαίνει ότι εκτιμά την τύχη που έχει. Νιώθει άτυχο στη ζωή. Έτσι το βλέπω εγώ. Από δηλαδή, αυτά λοιπόν τα απίστευτα ευρώ που θα δώσει ο καθένας. Δηλαδή... Άλλο αυτό. Εγώ ναι. Μιλάω για καζίνο. Μιλάω για χοντρά στοιχήματα και ναι. Τα ξέρεις και εσύ τι γίνεται. Εντάξει. Ναι. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι τους παρακαλώ να κοιτάξουν λίγο μέσα τους και από τα πολλά λεφτά που θα δώσουν για να περάσουν καλά, να σκεφτούν ότι υπάρχουν και παιδάκια τα οποία αυτή τη στιγμή πεινάνε. Ανεξαρτήτου του χρώματος, εθνικότητος και θρησκείας. Άνθρωποι που είναι ανάπηροι, ότι είναι ανήμποροι, απολυμμένοι. Πολλοί από αυτούς είναι απολυμμένοι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων που μπερδεύουν την επιχειρηματικότητα με την ισχυροκερδία. Λοιπόν, 5 ευρώ λιγότερα να φάνε στο καζίνο δεν θα τους βλάψει, ίσως μπορεί και να κερδίσουν. Ας ξέρουν που θα τους βρουν, γιατί πραγματικά άνθρωποι φτωχοί είναι και αξιοπρεπείς, έτσι δεν βγαίνουν να διανέψουν. Υπάρχουν, πάμε σε ένα φίλο. Υπάρχουν πολλά ιδρύματα που έχουν ανάγκη από παιδάκια ορφανά, κακοποιημένα, ταλαιπωρημένα. Οπότε όλοι ξέρουν τι μπορεί να κάνουν. Αυτά έχουν από μόνο και τίποτα παραπάνω. Πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και δημόσια πλέον τον γιατρό. Σε είχα πάρει ραπ τηλέφωνο και σε είχα συζητήσει το τηλέφωνο. Εγώ τη βοήθεια μπορώ να δώσω με γιατρούς, φίλους, ναι. Καλούς γιατρούς. Σπύρο, είμαι ο Ηρακλειδέας. Εντάξει, δεν χρειάζεται, με φαίνει σε δύσκολη θέση, δεν έκανα τίποτα. Όχι, κάποια πράγματα πρέπει να ακούγονται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα ως άνθρωπο πρώτα και μετά ως γιατρό. Και εγώ το ίδιο. Θέλω να πω ότι δεν είναι δήθεν αυτά που λέει, τα πιστεύει και σου εύχομαι ολόψυχα και δημόσια πλέον αυτό το στόχο που έχεις βάλει στη ζωή σου. Εσύ ξέρεις ποιος είναι, γιατί στον εκμυστηρεύτηκα, εντάξει, ναι, θα τον πετύχω, ναι, θα τον πετύχω. Ναι. Σου εύχομαι ολόψυχα να τον πετύχεις και να έχεις τη σταδιοδρομία σε όλη σου τη ζωή αυτή που έχεις προγραμματίσει για να κάνεις. Η σύζυγος πώς πάει? Δεν έβγαλα άκρη με εντάξει, το ραντεβού. Εντάξει, θα τα πούμε εκτός αέρα. Δεν είχε ραντεβού, καλά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Εγώ πάντως θα σε ενημερώσω όταν θα. Εγώ απλά το μόνο που θέλω από σένα να με πάρεις στο Καφτατζόγλι όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός για να με δίνουν οι συνοπαδοί σου. Αυτό με υποσχέθηκες. Αν υπάρχει να κλείσω, τότε να είσαι σίγουρος. Και δεν έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο γιατί με φαίνει σε δύσκολη θέση, γιατί κάποιος θα νομίσει κακοήθεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ότι. Επιδιώκω την αυτοπροβολή, ενώ το τελευταίο που θέλω να πω. Δεν είναι θέμα αυτοπροβολής. Ήθελα απλώς για να καταστήσω σαφές ότι αυτά που λες τα πιστεύεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είσαι δίθεν. Ναι, ακόμα και κάτι να κάνω λάθος, το πιστεύω έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σε ευχαριστώ. Ηρακλειδέας είναι ο κύριος. Ναι. Περαστικά, περαστικά. Περαστικά στο κύριο. Εγώ πήρα σε κολλήσω τώρα. Να σε βγάλω από το πρόβλημα το ιατρικό. Γι' αυτό επίτηδες το έκανα εγώ τώρα. Για χαρά, να σε γερός. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Πες ξανά, γιατρέ, τη διεύθυνση να πω. Γιατί με στέλνουν και στο κινητό και εμένα. Ας θα την αφήσω γραμμένη στο κινητό. Πες την εσύ με το. Να τη σηκώσω και στο Facebook. Bradley. Είναι εύκολο να το γράψεις. Bradley, το επίθετο είναι λίγο δύσκολο. Lori. Hello. Λάμδα όμικρον, τα πω έτσι αγγλιστή. W, Ε, ρο και Y. Λόρι, προφέρεται. Ναι. Η διεύθυνση είναι 5 Άτλι. Ο δό Άτλι είναι από αλλιώ πρωθυπουργό τη Αγγλία. Άτλι. Αλφα, Ταφ, Λάμδα, 2 Ι. Άτλι. Άτλι. 5 Άτλι Αβένιου. 5 Άτλι Αβένιου. Black Hole. Όχι όμω Hall με τρύπα. Black Hole. Hall. Έτσι, Αλφα, LL. Black Hole. Rocks. Είναι το προάστιο μάλλον. Χάτλπουλ. H-A, το λέω απλά, R-T-L-E, pool, πισίνα, P-O-O-L. Όπως η ομάδα της Hartpool. Μπράβο, Hartpool, μπράβο. TAF-S-27, Παύλα 4-BY, United Kingdom. Αυτό το παιδάκι ζητάει από όλο τον κόσμο μια καρτούλα πριν πεθάνει. Πού είναι αυτό το μέρος? Αγγλία. Αγγλία? Ναι. Α, Southampton, αυτό το μήνυμα. Ναι, η ομάδα είναι της Hartpool αυτή εδώ, λάθος. Η Hartpool πήγε όλη η ομάδα και του δώσε τη φανελίτσα και το παιδάκι το πήγαν στο στούντιο με το Σολινάκι γιατί δεν μπορούσε να βγει εύκολα, είναι ένα σοκ κατεσταλμένο. Ναι. Πριν πάμε στον κόσμο. Πες μου. Εσύ το είδα κανένα στις γιορτές, δουλεύεις? Βέβαια, συνέχεια, σερί. Καλό αυτό. Ναι, καλό, ε. Βέβαια. Θα αποφύγουμε τις πολλές γιορτές. Θα αποφύγεις τους κουραμπιέδες, θα αποφύγεις τις συνάξεις. Ναι. Τα περιτά λόγια. Θα αποφύγεις να πούμε
Στην υγεία μας, γιατρέ. Ναι. Θα αποφύγεις πολλά πράγματα. Θα αποφύγουμε ένα πολλά πράγματα. Θα αποφύγεις αυτά τα υποκριτικά του γιατρό. Εντάξει, υποκριτικά δεν είναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει, πρέπει να γίνει γι' αυτό. Εντάξει, γκρινιάζουμε κι εμείς που δουλεύουμε στις γιορτές και άλλοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ, ας πούμε, γιατί δεν έχουν και δουλειά. Υπάρχει πολλή ανεργία. Και κατά αυτό να δώσουμε και τους χαιρετισμούς στους σεκιουριτάδες τη νύχτα έξω, ναι, που δουλεύουν. Εγώ χαίρομαι που είναι Σαββατοκύριακο γιορτές και οι τεμπελχανάδες δεν θα κάτσουν πολλές μέρες. Ναι, αλλά και Δευτέρα αργία όμως. Είναι η δεύτερη μέρα. Εντάξει, μια έτσι μέρα. Είπε ο Ιάκωβος. Ναι, και ξέρεις. Και ξέρεις, ο Ιάκωβος είπε Δευτέρα. Θέλει να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε ό,τι θέλεις, Κώστα. Ό,τι πει ο γιατρός σήμερα. Εσύ τώρα θες. Όχι, δεν είμαι ο γιατρός σήμερα αποφασίζει να γίνει. Εσύ θες τώρα το πάω. Ο κύριος Στρατόπουλος είναι επισκεκλημένος σήμερα. Πριν ανοίξει η γραμμή, θα μας πει κανένα ποδοσφαιρικό λίγο. Ναι, θα πούμε, θα τριγκάρουμε τώρα. Εγώ είπα κάτι, Κώστα, για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει εύκολα. Για να τον βρω στον επόμενο. Αυτή η σκούρη του Πανατολικού θα είναι στο Κόπα Αφρικά. Ναι, ναι, εκεί. Οι δύο γρήγοροι που μπορούσαν να κάνουν ζημία. Να πω κάτι που μπορεί να τριγκάρω λίγο τους συνοπαδούς μου. Βέβαια. Ο Κισαμικός είναι στον επόμενο γύρο. Ο Κισαμικός. Ο γιατρός είπε. Ναι, μόνο εντάξει, ο Ζουνίδης έφτιαξε την άμυνα. Εντάξει, τι θες να κάνει να πούμε. Τι να κάνει το παλικάρι αυτό που έχει μπλέξει. Τι έχει μπλέξει. Τι να κάνει. Έχει το Μπέρκ εκεί στα τελευταία του. Όλε το... Ο Μπέρκ μια χαρά είναι ο Μπέρκ. Ναι. Μόνος, ένας κούκκος δεν φέρει την άνοιξη όμως. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Καλημέρα, Κόμο. Κόμο. Ναι. Δευτέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Τώρα ακούγεσαι. Ορίστε, κύριε. Καλησπέρα, αυτό που λέει Δημήτρης. Γεια σου. Ναι. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Ίβιτς βάζει τον Κλάους ακόμη μέσα για να τον αφήσει να εκτεθεί από μόνος του? Όχι ρε φίλε, δεν έχει άλλον. Πιστεύεις δηλαδή ότι ας πούμε ακόμη και ο Μαμέτη αν δεν θα έπαιζε καλύτερα από τον Κλάους? Τι να κλάσει ρε φίλε για αυτός ο Τιάν τώρα. Σε φέραν όλες τις σαβούρες εκεί πέρα. Είναι... Σε φέραν όλους τους πλατυπόδιδες εκεί πέρα, τους ντουζνταμπάνιδες τώρα. Ποιος Τιάν ρε φίλε. Άμα τον πάρει στον Τιάμ και το δώσει στον Αναστόπουλο να φάει τον Ήλιτς, θα σε πει όπως είναι, φέρ τον, πάρ τον στο αεροδρόμιο, του κάνω τα έξοδα, θα φύγει. Έλα ρε φίλε. Μπουτίκ δώρο. Ποιο Τιάμ τώρα. Ποιο Τιάμ ρε φίλε. Δύο αριστερά παπούτσια τώρα. Σε πήρανε να πούμε πέρσι την πιο ακριβή χρονιά του ΠΑΟΚ παγκοσμίως. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε την πιο ακριβή ομάδα όλα τα χρόνια του. Με τον Τούντορ προπονητή, τον άλλο, το σαβουνοκέφαλο τον Τούντορ. Δεν μπορεί να βρει κάποιον άλλο να βάλει. Γιατί ποιο να βάλει, ρε φίλε Σέντερφορ, τον κουλούρι που χτυπάει με τη φτέρνα την μπάλα. Ποιο να βάλει. Τον άλλο, τον Περέιρα. Εγώ τον Περέιρα θα έβαζα. Κι εγώ θέλω τον Περέιρα. Τον Περέιρα θα έβαζα εγώ. Γιατί είναι καλύτερο το ένα εναντίον ενός, γιατί είναι τριπλαδόρο, εύκολο στον γκολ, χαμηλά. Κοντό είναι κεφάλι, δεν έχει, αλλά και ο Κλάους που είναι ψηλό, πώ αγκολεύαμε το κεφάλι. Εντάξει. Εγώ τι πιστεύω. Τι. Ότι θέλει να τον αφήσει να εκτεθεί. Να φανεί ότι δεν μπορεί να παίξει για να φύγει. Πού να πάει ρε φίλε, πού να τον πουλήσει. Να πάει να παίξει, δεν ξέρω. Να πάει να παίξει σε καμιά Τρίπολη. Σε κανένα Λεβαδιακό. Εκεί, Λεβαδιακό. Αν του δώσει καμιά 100 χιλιάρικα, πάει να παίξει και αυτά να πάρουν. Φίλε, άκουσε να δει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι ανεξεταστέο. Έχει ένα πολύ καλό μεγαλομέτωχο. Έχει ένα τίμιο μεγαλομέτωχο. Ένα που πληρώνει κασέρι. Στον αφρό σας έχει. Τον Κούντα το πάει σύννεφο. Ναι, αλλά είναι άμπαλος του αμπάλου ο άμπαλος. Είναι άμπαλος άνθρωπος. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι λίγο πίσω στο μυαλό του. Εντάξει. Τι να κάνω. Πίσω στο μυαλό είστε κι εσείς, γιατί θα έπρεπε να μπείτε μπροστά, γιατί να φαίνετε τον Βαρέλα τον Αρκουδιάρη με ένα 200 το χρόνο, θα έπρεπε να είστε προσεκτικοί στις μεταγραφές, αλλά όπου δείτε χρήμα ορμάτε. Λέω εγώ τώρα. Καλά λες. Τώρα σας πουλάνε και το παραμύθι η νέα Τούμπα. Άκου τώρα. Όταν είχαμε το Ζαγοράκι ήταν καλύτερα. Εδώ όταν ήταν το Ζαγοράκι δεν είχε νέα Τούμπα, δεν είχε σουρωτή, δεν είχε επιχειρήσεις, δεν είχε πολλά μπέτα. Αγωνιστικά. Είχε μόνο ομάδα. Τι να βγούμε μπροστά. Είχε μόνο ομάδα. Είχαμε καλύτερα τώρα μέσα βίδι, τι να βγούμε μπροστά. Καλά είστε, μπορεί πρώτοι στην πόλη. Είστε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα. Το θέμα είναι να κάνει 5 σωστές μεταγραφές. Εντάξει, αυτό το κομμάτι το χάνει. Θα το βρει. Πού, με ποιον, τι, πότε. Κάποιον πρέπει να βρει να διαχειριστεί τα πολλά λεφτά στην Ελλάδα. 2-31-0-90-90-90. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ο Αριανός έβγαλε γλώσσα. Τι έβγαλα γλώσσα, δεν κατάλαβα. Τι γλώσσα έβγαλα. Εγώ είμαι ακριβώς δίκαιος. Αισθάνομαι για την ομάδα μου δυνατός. Τα γκολ που έβαλες με τα τρίκαλα τα είδες. Τα είδα, ναι. Τα γκολ που έβαλα με τα τρίκαλα τα είδες. Τα είδα. Α, χάθηκε λίγο η μπαλίτσα, δεν την έβλεπες. Εκεί κάτι τρία βελάκια που έχει μπροστά. Ένα offside. Δεν με έλεγες ποιον έχει σεντερφόρ, δεν με έλεγες ποιον έχει σεντερφόρ. Λέω τρεις έχουν. Πάμε ένα φίλο, καλημέρα. Μαργάνι, Ήλιτς, έλα τώρα, άσε τώρα. Τραξιστές και τον πάω. Έλα, 11 η ώρα έγινε η κλήρωση, 11 και 5 ο Νίκος πήρε τον Νίκο τηλέφωνο κατευθείαν τώρα. Άσε τώρα, δάσκαλε, δάσκαλε. Έλα, δάσκαλε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ναι, κύριε, εσύ. Τάσος Κουνούπη. Γεια σου, Τάσο. Τάσο. Τι μου κάνεις, πήρα να πω ένα γεια στην παρέα και στο, ειδικά στο γιατρό. Ναι. Καλησπέρα. Γιατί ο γιατρός μου έδωσε τα βήματα να ξεκινήσω τη θεραπεία. Είσαι υπό τη θεραπεία τώρα. Ο γιατρός. Όχι, είναι ακόμα γιατρός. Δεν ξεκινήσαμε, αλλά μετά τις γιορτές το έχουμε κανονίσει, το έχουμε ρεγουλάρει. Ωραία. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα να μπορέσω να το συναντήσω τον κύριο Σακά που μου έχει στείλει ο γιατρός. Αλλά τελικά κατάφερα, θα ασχοληθεί μαζί μου, το έχω πει ξανά. Τίποτα, τελείωσε η κουβέντα, φτάνει εκεί, τέλος. Τέλος. Ναι, εντάξει. Απλώς δεν ήξερα το όνομά σου γιατί με ρώτησε ποιος μου αφήνει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Και δεν ήξερα να σε πω. Δεν πειράζει. Εντάξει, το ξέρω εγώ τον κύριο Σάκα. Ο Σπύρος ο Βάζαλος. Εντάξει, ναι. Εκτός αέρα το πούμε. Παθώς του Παναθηναϊκού. Σπύρος ο Βάζαλος. Και στεναχωριέμαι που δεν μπόρεσα να σε γνωρίσω κιόλας, γιατρέ. Ας κάνει, ας δούμε μια πρόοδο στην υπόθεσή σας και θα γνωριστούμε. Έτσι, μια δεν το συζητώ. Στο άλλο live που θα κάνω θα έρθεις να το δεις να πούμε. Ναι, γιατί αυτό δεν θα μπορέσω, ρε Κώστα. Ναι. Δεν με φέρνει κανένας. Δηλαδή κανένας τι εννοείς? Δεν με φέρνουν γιατί εντάξει υπάρχει θέμα. Δηλαδή παθαίνω και ένα αυτό. Δηλαδή με τον κόσμο έχω ένα άγνωστο μέρος να πάω. Τι φοβάσαι, ρε. Δεν μπορώ. Αφού δεν βλέπει ο άνθρωπος. Άμα είναι να μας πλακώσουν, εμάς θα πλακώσουν. Τι δουλειά έχεις εσύ? Όχι, σου λέει, χρειάζεται σε εντάξει, τώρα παθαίνω. Έχω ένα φόβο, μια φοβία, ας πούμε, και δεν θέλω να. Α, στον πολύ τον κόσμο, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να πανικού μπορεί να παθαίνει άλλο. Ναι. Μπορεί. Με πιάνει πανικό, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή μέσα στον κόσμο δεν θέλω. Θέλω να ελέγχω τα πράγματα. Πώς το λένε, ας πούμε. Άμα σε φέρω δίπλα μου στην καρέκλα. Και τι να τρώω τα γιαούρκια εγώ, ρε! Γιατί να μην τα πας. Άλλο μην ψάχνει. Ευτυχώς που η εκπομπή είναι Πέμπτη και γλιτώνω με ταυτόφορο σουκού. Εντάξει, ναι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τάσο, ναι. Αφού δεν σας έπεσε πανικός, θα συνέβη το πρόβλημα στην υγεία σας. Όχι, δεν το παλεύω. Ναι, δεν θα σας πιάνει πανικός στον κόσμο. Ίσα στον κόσμο είστε και πιο ασφαλείς. Έτσι, για όμοι βγαίνετε οτιδήποτε. Μη σας αφήνει αυτό το πρόβλημα. Να στερήσετε μια στοιχειώδη απόλαυση στη ζωή. Γιατί θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εάν βρω κάποιον να με φέρει, θα έρθω, αλλά πρέπει να κλείσω και τραπέζι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, να μην θα κλείσω τραπέζι και τέτοια. Εντάξει, εδώ ο κύριος Ζαρατόπουλος κάτι μπορεί να κάνει. Άμα με πείσα σε το ρυθμίσιο. Θα τακτοποιήσει ο κύριος Ζαρατόπουλος. Εδώ έχουμε ένα παλικάρι, εδώ Δήμετρο. Ναι. Σεκιουριτά θα σας αναλάβει αυτός. Θα σας φάει το τραπέζι. Έχω να πω για τους ακροατές του Μετρόπολης ότι ο γιατρός είναι παλίκαρος και ομορφοκούνελος. Έτσι από κοντά πρέπει να το δείτε. Εγώ τι καλώς δεν βλέπω. Απλώς χειραψία να τον πιάσω. Έχω αναπτύξει άλλη αίσθηση. Καταλαβαίνω τον άνθρωπο τον άλλον από τη χειραψία και μόνο. Από τη χειραψία. Από τη χειραψία και μόνο καταλαβαίνω τι άνθρωπος είναι. Εγώ από τα μούτρα του το καταλαβαίνω έναν άνθρωπο. Έτσι ήμουνα και εγώ παλιά. Ναι, τώρα που δεν βλέπω. Αλλά τώρα που δεν βλέπω, από τη φωνή το πώς μιλάει και τι χειραψία κάνει. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Οι γυναίκες έχει πολλές που καταλαβαίνουν τον άλλον από τον αφημί, από το αφημί να δεις κατευθείαν. Ειδικότητα. Να δείτε που σύντομα θα ξαναβρίσκεται και το κριτήριο της όρασης. Μη στεναχωριέστε. Θα τους ενδιάσετε τη χειραψία. Μακάρι από το στόμα σου και στο θέλω ταυτί. Και θα έχουμε να πούμε πολλά άμα σας δω από κουτά. Θα είστε εκεί πέρα. Ο ένας θα είναι θέλοντας και εμεί, ο Στέφανος. Ναι, γιατί δεν θα είμαι, μάλλον γιατί θα έχω άδεια. Οπότε. Θα είναι Αθήνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχω να προσέχω τον ιατροδικαστή εγώ εκεί την ημέρα. Ναι, έτσι. Τα λέμε. Θα προσπαθήσω να έρθω, Εγώ εύχομαι καλή αρχή στην προσπάθεια με τον κύριο Σακά και θα δείτε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Να είστε σίγουροι. Λίγο υπομονή και λίγη θέληση. Τίποτε. Πάμε, Γιάννη. Τηλέφωνο κρατήσεων. 231-0510-081 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 29 Δεκεμβρίου στις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Έχω παραγγείλει τις φανέλες. Τελείωσε Ραπτόπουλε με τις διευθύνσεις. Έχουμε τα δεύτερους πυροβολισμούς. Ναι. Έχουμε σαμπάνια νιού. Το άσχημο στην Ελλάδα, λέει ο κτηνίατρος, είναι πως το Παδηλίκι είναι το καταφύγιο της κατοψυχιάς. Βέβαια και οι θρησκείες ο Παδηλίκι έχουν. Επομένως είναι γεμάτες με οχετός κατοψυχιάς. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλήδης. Οπ, να το και για τον γιατρό του Ηρακλήδη η δεύτερη σαμπάνια. Και ας μην χωνεύει τους Παναθηναϊκούς, αλλά. Δεν πειράζει, είναι καλό παιδί όμως. Ραπτόπουλε, θα το διαβάσει ή δεν κάνει την κότα. Κάνουμε την κότα. Τι έγινε με τους καταδικασμένους στο Μαΐδι και Αφραγκούζο γιατρέ, λέει. Σας γλεντάει ο Βαγγέλας όπου σας βρει, παντού. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Γελάει ο φίλος. Τι να απαντήσω τώρα. Ό,τι θες απάντα. Λοιπόν, για τον χαρακτηρισμό που κάνει για τον πρόεδρο μου, θυμάσαι ότι εγώ είχα τοποθετηθεί δημόσια μια στιγμή σε ένα τηλέφωνο. Ναι. Και είπα ότι είναι ο πλέον ανεπαρκής πρόεδρος για το θόκο του Παναθηναϊκού στην νεότερη ιστορία. Ναι. Από όσο είμαι εγώ εν ζωή. Πιο παλιά δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε τι να μου πείτε εμένα. Δηλαδή, εγώ είμαι ο παδός του εκάστοτε πρόεδρου. Πολλοί συνακροατές μπερδεύουν την αγάπη στην ομάδα με την αγάπη στα πρόσωπα. Α, έτσι. Κοίταξε εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι μεσοπολάτρησα.
Το έχουν όλοι αυτό. Είναι προσωπολάτες. Και θα έπρεπε να ξέρει ο φίλος, αφού είναι και ο ποδός της ΑΕΚ, άρα πιθανόν να είναι και Αθηναίος, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου Παναθηναϊκού είναι διάκειται τουλάχιστον αδιάφορα έως εχθρικά στον πρόεδρο του. Μάλιστα. Να μετά πω έτσι κόμψα. Πάμε στον κόμπο. Τι μου λέει εμένα για αυτό το θέμα τώρα. Καλημέρα κύριε. Ναι. Καλημέρα Κώστα, τι έγινε. Καλημέρα φίλε, να τι να γίνει. Βαρβατήλα iPhone, ωραίος αυτός, ναι. Ακούγεται δυνατό. Πλησιάζουν αυτές οι λίγο στα τελειώματα. Σταμάτα να συμμιλήσω άνθρωπος, σταμάτα ρε Κώστα. Κουραμπιέδες ιστορίες κόλπα. Λοιπόν, Σιριζέος είμαι και Παοκτσής από Πανόραμα. Σιριζέος από το Πανόραμα. Κομμουνιστής Παοκτσής. Ναι ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα. Χρυσαυγίτης Παοκτσής. Σοσιαλδημοκράτης. Χρυσαυγίτης Παοκτσής. Σιριζέος τριπλάζει. Ορίστε, γιατί τόση χολή για τον Τσίπρα. Συνεχίστε. Ο Τσίπρας, τι είπατε. Γιατί τόση χολή βγάζει για τον Αλέξη. Ποιος. Το Φιντελ Κάστρο της Ελλάδας. Ποιος βγάζει. Ποιος είναι αυτός που βγάζει χολή. Τελικά ακούγεται να βγαίνει μια χολή. Δώρο πότε είδατε εσείς ξανά. Από τον Καραμαλή να πάρετε. Εμείς προσωπικά δεν παίρνουμε ποτέ δώρα. Εσύ στο Πανόραμα νοικιάζεις. Όχι φίλε, έχω κληρονομήσει ένα σπίτι. Αυτός είσαι. Α, μπράβο. Και πώς τη βγάζει. Κούτσα, κάτι δουλειά του ποδαριού τώρα πολιτή και τέτοια. Μη φανταστεί με το ζόρι, ίσα ίσα δηλαδή. Κούτσα, με τον Τσίπρα σε λίγο θα είσαι. Πλητότητα. Δεν το λέω γιατί όχι, γιατί είσαι πλητότητα. Πάντω, να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Κώστα, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Είπε ο Πολάκης που άλλο 30% λέει όλες οι επαγγελματικές ομάδες έχουν αύξηση τζίρου. Εσύ με ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει περισσότερε χορηγίε από ό,τι είχε παλιά. Εγώ Σαραπτόπουλο. Σαν Κώστα, ναι, Σαραπτόπουλο. Φίλε, κοίταξε να δει. Εγώ την κρίση την πέρασα. Πριν 10 χρόνια, 12, 15 την οικονομική μου κρίση. Δηλαδή, όταν όλοι είχαν λεφτά, εγώ ήμουν πέντερος. Ξέρεις, εγώ είμαι και ανάποδος άνθρωπος. Δηλαδή, δεν είμαι του μέσου όρου, ας πούμε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Είσαι κόντρα στο ρεύμα, πας. Ναι, όταν όλοι οι άλλοι είχαν, ας πούμε, είχαν μια χρηματιστηριακή μονάδα, ένα γραφείο, ας πούμε, χρηματιστηριακό, όπως τα λένε αυτά, που λέει και ο ψηφίδης χρηματιστηριακό. Καλά τα λες. Εγώ ήμουν εργάτης. Και έτσι. Με κοροϊδεύανε οι συνάνθρωποι μου και μου λέγανε τι δουλειά κάνεις. Λέω είμαι υπάλληλος. Υπάλληλος. Ναι, υπάλληλος είμαι. Λέω γιατί εσύ τι κάνεις. Άνοιξα μια ΕΛΔΕ. Έτσι μου λέγανε. ΕΛΔΕ. Άνοιξα μια ΕΛΔΕ. Να πω κάτι για το παλικάρι. Να πεις κάτι. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως, άκου λέει. Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Για πες μου. Αυτά που λες τα εννοείς. Εγώ μιλάω. Δεν χορεύεις να σε ειρωνευτώ. Τα εννοείς. Όχι, απόλυτα. Απόλυτα λογικά μιλάω. Λοιπόν, εγώ θυμή κάνω δώρο στον κύριο Αλτόπουλο κάτι που θα το διαβάσει. Δω. Και επειδή θα συμφωνήσω μαζί σου σε κάποια πράγματα, πάλε, γιατί άλλο η πολιτική σκέψη και άλλο η κομματική. Ναι. Σωστό. Έτσι. Θα πρέπει να πει σε κάποιους κυρίους. Πόσο χρόνο είσαι περίπου, αν επιτρέπετε. 24. Είσαι πιο μικρός. Εγώ είμαι 40. Λοιπόν, από τη μέρα που γεννήθηκα. Θυμάμαι τον πατέρα μου τον αείμνηστο να του λένε όλες οι κυβερνήσεις πράσινες και μπλε, δηλητότητα. Σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι. Μην το λες έτσι, εντάξει, δεν τα πάντα έτσι. Εγώ θα σου πω ότι. Δεν τα πάντα λιτότητα, λίγοι τα είπαν και τα. Δηλαδή, είχε ανοίξει η στρόφιγγα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, να τα λέμε κι αυτά. Είχε ανοίξει η στρόφιγγα, αλλά με ποιο τρόπο είχε ανοίξει. Έτσι. Επειδή είσαι λοιπόν 24, πρέπει να αρχίσει να ψάχνει την αλήθεια πίσω από την κουρτίνα που σου προβάρουν τα ΜΜΕ και ο τύπος της Ελλάδας και τότε θα καταλάβει. Ποιες κυβερνήσεις έφεραν την Ελλάδα σε την κατάσταση που είναι. Άσχετα το τι είναι ο καθένας ιδεολογικά. Άλλο η πραγματικότητα, έτσι. Και άλλο η ιδεολειψία. Γιατί αυτό που έχουμε όλοι λέγεται ιδεολειψία. Ήταν κάτι ο μπαμπάς μας, πρέπει να είμαστε κι εμείς. Ναι. Ή δεν μας αρέσει αυτό που είναι ο γείτονας, είμαστε εμείς το αντίθετο. Λοιπόν, ο Τσίπρας ένα πράγμα, ο πρωθυπουργός ένα πράγμα κάνει και έχει μπει στο μάτι πολλών. Δεν πάει με το ρεύμα. Καταλάβες. Δεν ταΐζει κόσμο. Είναι απλά τα πράγματα. Σαν τον Ιβάν, δηλαδή. Δεν ταΐζει κόσμο. Ή έχει το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Εγώ για πότε φάμε τα τελευταία 5 χρόνια άκουσα ότι είπε να δώσει και ένα ψυχουλάκι. Ψυχουλάκι θα το πω. Ψυχουλάκι είναι όντως. Στις φτωχές τάξεις. Ψυχουλάκι είναι φίλε, αλλά... Μα εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καλύτερα να δώσει ένα ψυχουλάκι από τη μικρή πίτα παρά να μην δίνει τίποτα και να το σπάντε σπάνι. Αυτά ήθελα να πω καλά. Άρα είναι συμπαθής ο Τσίπρας. Άρα ωραία, είμαστε μαζί. Απλά πολύ πρόλογο έκανες και δεν κατάλαβα που ήθελες να το πας. Έκανα τον πρόλογο για να σου πω άλλο ιδεολειψία και άλλη πραγματικότητα, έτσι. Έχει διαφορά. Να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ θέλω. Πάντως πριν πεις για τον ΠΑΟΚ, εγώ τώρα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη γη, ας πούμε εδώ, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο συμπαθητικός πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα. Από το λαό του δηλαδή. Δεν βλέπω, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν βλέπω να τον βρίζουν στα καφενεία, δεν βλέπω να τον βρίζουν στα μίντια. Είναι μια συμπαθητική φυσιογνωμία. Δηλαδή... Κώστα, μου επιτρέπεις να σε λέω Κώστα. Άκου λέει.
Κώστα, ο Τσίπρας είναι και παιδάκι συμπαθητικό, μορφούλικο, το βλέπεις. Τώρα ο άλλος ο Κυριάκος είναι στραβομούτσινος, αντιστοιχικό άτομο. Πώς να τον συμπαθήσει. Και πέρα από αυτό, στο επικοινωνιακό, ο Τσίπρας δεν πιάνεται στο επικοινωνιακό, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, το γιος του Μητσοτάκη είναι τρομακτικός. Είναι, με συγχωρείτε που με είδατε είναι. Άμα τον βάλεις δίπλα με την Τρέμη, τρώνε τα παιδάκια το φαΐ τους. Κοίτα φίλε, επειδή μπορεί το ραδιόφωνο να έχει ζημιά από αυτά που λέμε, έτσι, και εγώ θα μπορούσα να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σε μια άλλη εκπομπή θα σας ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε οι δυο μας. Οι δυο μας και να έχουμε απέναντι όλους τους υπόλοιπους. Μ' αρέσει πολύ που είσαι 24χρονος. Τώρα εδώ, να μην πούμε παραπάνω. Ορίστε. Τον Κώστα, λες να τα πούμε γενικά. Όχι, εσένα. Εσένα να έχω εγώ και εσύ και να πάμε σε μια πολύ πολιτική και να μιλήσουμε απέναντι με όλους τους υπόλοιπους. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά νομίζω ότι το κοινό μας δεν θέλει να μιλήσει πολιτικά. Να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Δεν βλέπω, γιατρέ μου και Στέφανε και φίλε και χιλητήρι και φίλοι που μας ακούτε, δεν βλέπω οργισμένους, δεν ακούω οργισμένους πολίτες. Κώστα, μην μπερδεύεις την ανέχεια. Δεν ακούω. Με τη συνειδητοποίηση του κόσμου ότι δεν μπορεί μέσα σε 2,5 χρόνια, 3-3,5 να ισορροπήσουμε τα κακώ περπαγμένα των 40 τελευταίων. Ναι, μην πω τώρα γίνεται. Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχει όμω. Βεβαίω. Άρα δεν έχουν στον Τσίπρα ρίξει ευθύνη η. Και να πω και κάτι τώρα και να πω κάτι για το φίλο, επειδή μου αρέσει. Επειδή δεν το πήρα χαμπάρι, δεν παρακολουθώ εγώ τηλεόραση πολύ. Κάτι έγινε με τον κύριο Ζουράρη. Ναι. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Τώρα, αν θέλει το παλικάρι να ολοκληρώσει και να μην το κατάμε στη γραμμή και να πω μετά μια άποψη. Ναι, ο κύριος εγώ να συμπληρώσω, ήθελα για τον Κώστα. Η οργή που λέει για τον Τσίπρα έχει εξαλειφθεί, γιατί ουσιαστικά ο Τσίπρας, είτε σαν αυτόνομο είτε σαν ψώνια, απέδειξε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, άλλο δρόμο. Ναι. Επομένως δεν υπάρχει και περιθώριο για οργή. Σωστό. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι παραπάνω, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Δηλαδή σου λέει τώρα ήταν ο Σαμαρά, σου λέει έβγαινε η οργή, σου λέει θα έρθει το άλλο το παλικάρι, θα μας βγάλει, θα μας δει τα χρέη, θα μας κάνει, θα μας προδότης ένα το άλλο. Βγήκε ο άλλος, σου λέει έκανε αυτά που μπορούσα, αυτά έκανα. Αυτό που είπε ο φίλος το αντιλαμβάνομαι εγώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Η μη εξέβραση άλλης λύσης πολιτικής. Για ποιο λόγο όμως. Δεν ξέρω. Εγώ όταν σου λέω εγώ τι είσαι άρρωστος, πρέπει να μου πεις την αιτία. Ναι. Αλλιώς δεν είμαι καλός γιατρός. Είσαι άρρωστος, το ξέρουμε. Απορρίπτει την οργή, του μέσου Έλληνα. Λέει λοιπόν το παιδί. Για ποιο λόγο δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτά που έλεγε. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, αισθάνεται ο Έλληνας, λέει το παλικάρι, ναι, ότι επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα του Τσίπρα, δεν υπάρχει οργή για τον Τσίπρα, γιατί ξέρουν ότι και να οργιστούν και να ξεσηκωθούν δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν άνθρωπο να στηρίξουν. Το λόγο. Εγώ σου λέω ότι ο πρωθυπουργός αυτός, ναι, έτσι, ήθελε να κάνει 5 πράγματα. 10. Είπε θα κάνω 10. Έχει κάνει μέχρι τώρα 2. Ναι. Υπάρχει μόνο ένας λόγος που δεν μπορείς να κάνει τα υπόλοιπα 8 προς, ναι, το παρόν. Το λόγο πρέπει να βρούμε. Ναι. Το αίτιο. Ναι. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν μπορέσουμε, γιατί δεν είναι θέμα της εκπομπής, να βρούμε το αίτιο, ναι, και τα αίτια είναι πάρα πολλά, ναι, είσαι λίγο υποψιασμένος, ναι, τι μπορεί να είναι, ναι, τότε θα μιλήσουμε σε άλλη βάση. Θα πούμε, ναι, ότι αυτή η κυρία Νανοπούλου εδώ να μας εξηγήσει τους λόγους, να πούμε και τα λοιπά. Μικρό διάλειμμα. Και Νανοπούλου. Ναι. Άνοιξε τον δώρο σου. Ναι. Είναι αφιερωμένο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα, που χάρη στο Make-A-Wish έγινε μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Χω, χω, χω. Για καλό,
Χρόνια πολλά. Είμαι ο Δημήτρης Πρίφτης. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 αλλά και σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και όμορφες στιγμές κοντά στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είμαι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίνης, προπονητής της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολη. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Λιναδάκης και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμεί αυτές τις αγίες μέρες. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε. Ευχαριστώ, έφυγε 194. Μόνο που λες ότι θα τον πάρεις τον Τάσο με τον κουνούπι να τον φέρεις. Δηλαδή, εγώ και εκείνη την ώρα στη σκηνή να είμαι, αν μου πεις είναι ο Τάσο με τον κουνούπι, σταματάω την παράσταση, τον παίρνω και τον βάζω μέσα. Πάμε πάνω, βέβαια. Ο κύριος Ζουράρης, που είναι ο αρχαιοπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ενημέρωσε τον γιατρό. Ναι, γιατί δεν είχε χειρουργείο. Τι να κάνει, αν δεν ασχοληθεί με τι. Υπάρχουν και 15-18 νησιά, δεν τρέχεται. Αυτό διάβασε ότι είπε. Ό,τι είπε. Ναι. Ζητώ την άδεια του κύριου Χιλτίδη να κάνω ένα σχόλιο. Εγώ τον κύριο Ζουράρη τον είχε φέρει πριν 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, ο κύριος Ασλανίδης. Ήταν και ο Χιλτίδης, ο κύριος Γιάννης στην παραγωγή ένα βράδυ Σαββατόβραδο. Ξέρω αυτό. Ο Αλέφαντος λογικός είναι μπροστά του, να έχει πρόσφυγε. Ναι. Κοίτα τώρα τι κάνεις. Μιλάς για έναν άνθρωπο. Ποιον? Του οποίου η μόρφωση του κύριου Ζουράρη. Του οποίου η μόρφωση. Σε κάνει να νιώθει τόσο αμήχανα γιατί δεν καταλαβαίνει τι σου λέει. Η μόρφωση με την τρέλα τη σχέση έχει. Ποια τρέλα. Εγώ μιλάω για τη μόρφωση. Εγώ για την τρέλα σε μιλάω. Πώς. Είναι πολύ εύκολο τώρα εγώ να πω. Εσύ πλέον ότι ο Ζουράρης είναι λογικός. Εγώ λέω τώρα που το πιάσω. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Εγώ λέω για τις ενέσεις. Εγώ του είχα μιλήσει στο ραδιόφωνο ένα βράδυ. Για τον Γιωτρό Μπουντάκοβιτς. Το πετάξει και 3-4 ενέσεις, το δέσει. Λοιπόν. Η μόρφωση, η μόρφωση. Ναι. Αλλά και η τρέλα, τρέλα. Μήπως. Εγώ το συμπαθώ τον Ζουράρη. Ναι. Πρόσεξε. Όχι γιατί είναι παοξής. Α, το παοξίδι. Όλοι έχουν ένα. Γιατί ο Ζουράρης αυτό που είπε. Του είχαν πει άλλοι 500 στη γειτονιά μου, στα καφενεία, όταν του έκαναν κάλο. Λοιπόν, θέλω την άδεια του κ. Χιλτίδη να πω δύο κουβέντες. Εγώ επειδή είχα χειρουργείο, εγώ πήγα και ρώτησα. Παιδιά, λέω, μα χάσουμε τα νησιά, τι γίνεται, και ξέρεις τι μου είπαν. Εδώ χάσαμε τα σόβρακά μας, δεν μας τα πήραν οι Έλληνες στα νησιά των Τούρκων. Πριν μερικά χρόνια. Τι με νοιάζει εμένα, λέει. Α, τι είπανε. Επειδή κάποιοι. Επειδή έχουμε και ακροατές που πολλές φορές βγάζουν ένα μεγάλο πατριωτικό μένος. Εγώ τους σέβομαι αν είναι ειλικρινείς. Παλιοί πασοξίδες θα έχουν φάει χρήμα μπόλικο. Είναι δημοκράτες. Ο κύριος Γιάννης θα με διορθώσει το 96-99 ή το 95 για τα ημία. 96 νομίζω. Λοιπόν, ένα βράδυ ένας ευτραφής πολιτικός δήλωσε ότι για μια κολόπανο θα κάνουμε τώρα πόλεμο. Ναι. Τελείωσε. Αν λέω ψέματα, στο είδα δίκτυο είναι. Λοιπόν, αυτός εννοούσε αυτό. Αυτό. Ο κύριος Ζουράρης είναι πολύ πιθανό να απομονώθηκε η φράση που είπε και να εννοούσε αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, που λέει ο κόσμος με απλά αυτό λόγια. Αυτό λέει, ναι. Έτσι, ότι δηλαδή, ναι. Αν είπε ο κύριος θα ξαναπάρουμε τα νησιά, ναι, θα ξαναπάρουμε. 400 χρόνια μας είχαν πατήσει και το πήραμε την πατρίδα μας πίσω. Ναι. Οι Έλληνες πάντα παίρναν αυτό που τους ανήκει. Ναι. Γιατί το παίρνανε. Αυτό δεν είχαν χάσει κάτι αυτό άλλο. Είπε, θα τα πάρουμε πίσω. Γιατί δεν είχαν χάσει κάτι άλλο, ξέρεις τι. Τι είναι απλά λόγια για να μην. Τους γεννητικούς αδένες ανάμεσα στα παντελόνια τους, φίλε. Γεννητική αδένες. Ναι, αυτό δεν είχε χάσει ο Έλληνας. Γι' αυτό έπαιρνε ό,τι του παίρνανε πίσω, το έπαιρνε. Είχε αδένες τότε. Είχε. Τώρα όμως. Ευτραφείς γεννητικούς αδένες. Αυτό λοιπόν, μάλλον εννοούσε ο κύριος Ζουράρης με την ιδιότυπη γλώσσα που μιλάει, την αρχαΐζουσα. Και κάποιοι απομόνωσαν τη φράση, θέλω να πιστεύω ότι εννοούσε αυτό. Γιατί δεν νομίζω να στάω στο επίπεδο του και δημοφωσίας του είπε τέτοιο ανοσοούργημα. Αυτό είπε. Το μάτι του γυαλίζει πάντω. Ναι, εγώ το λέω. Και του Ανδρούτσου γυαλίζει το μάτι, αλλά έτρωγε Τούρκους. Λοιπόν. Αυτό εννοούσε μάλλον. Ότι ο Ελληνισμός όταν έχανε κομμάτια του, τα ξανάπαινε ακριβώς. Τη γη την ξαναπαίνει και έχει δίκιο ο κύριος Ζουράρης. Αυτό που δεν παίρνει πίσω την ψυχή σου και την μαγκιά σου. Πάντως τα καφενεία των καρνιβάλων, να ξέρεις εκεί στη γειτονιά μου, λέγανε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και ξέρεις πολύ καλά, δεν ανήκω στους τύπους που. Όχι, εγώ σου λέω ότι εγώ σου λέγασα τη γυναίκα μου, τη δουλειά μου, το σπίτι μου, το αμάξι μου. Αυτό. Και άμα χάσω και το νησί, τι έγινε. Αυτό σου είναι το προκάλεμα της κοινωνίας. Έτσι μας έχουν κάνει. Ο φόβος μη χάσει. Εγώ δεν πρέπει να αναφέρω όμως πώς μιλάει ο άλλος. Ναι, αλλά σου είπα και πάλι τα ΜΜΕ παίρνουν μια φράση, την απομονών και όλο το νόημα. Εγώ τώρα να πω μια κουβέντα π.χ. μιλάω με τον Στέφανο. Ναι. Και πω, ρε Ραπτόπουλε, μη τη ναι. Λέξη την ελληνική, το χαιρετισμό που είναι διεθνόσωστη. Ναι, ναι. Τι ωραία περάσαμε σήμερα. Ναι. Και απομονώσει το ρε Ραπτόπουλε, μη και τα ναι. Υπόλοιπα, θα πούνε ότι εγώ σέβρισα. Κατάλαβες. Το σίγουρο είναι ότι εγώ. Είναι η τέχνη, τέχνη τη προπαγάνδα αυτή. Ναι, ναι, σωστό. Πάμε στον κόσμο. Πώς περιμένουμε. Για να πάμε, έχει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Τα λαμπάκια αναμένα είναι εδώ. Και του κόσμου τα λαμπάκια όμω είναι αναμένα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Καλά Χριστούγεννα. Συγχαρητήρια στον κύριο Ραπτόπουλο για τις μεσημεριανές τοποθετήσεις για τα θέματα του Ηράκλη. Ήταν πάρα πολύ εύστοχες.
Ναι, αλλά δεν με βοηθάει ο συμπαρουσιαστής μου εκείνη την ώρα. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το θέμα το συγκεκριμένο. Για το Σιριζέο που είπε ότι είναι από πανόραμα, πραγματικά μόνο στο πανόραμα σε λίγο θα υπάρχουν Σιριζέοι. Ήταν εύστοχη και αυτή η τοποθέτηση. Θέλω να διαβάσω έτσι κάποιες ανακοινώσεις, κάποια κομμάτια ανακοινώσεων και για να καταλάβει όλος ο κόσμος τι συμβαίνει με τον Ηρακλή σήμερα. Μπορώ να το κάνω. 100%. Ωραία. Παπαθανασάκης μέσω της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ ανακοίνωσε το κάλεσμα για τις μειώσεις των εισιτηρίων. Ναι. Συνέβη, λέει, ένα γεγονός που δεν θέλω να το κρατήσω μυστικό από εσάς. Συγκεκριμένα κοινός γνωστός μας επικοινώνησε με μέλος του συνδέσμου σας και σύμφωνα με όσα μου μετέφερε πρόκειται να υπάρξει κοινή συνάντησή μας. Εκεί όλα θα μπουν στο τραπέζι και θα δούμε πώς θα λυθούν οι διαφορές μας για το καλό της ιστορικής μας ομάδος και μόνο. Στο υστερόγραφο λέει ένα άλλο φανταστικό. Θα ήθελα στον επικείμενο αγώνα της Κυριακής τόσο οι αντίπαλοι όσο και το Πανελλήνιο να μας δώσουν συγχαρτήρια για τη φιλοξενία και την ευγένεια και το αγωνίζεστε. Τελικά ο Ζουγάρης έχει και αντιπάλους, πάρα πολλούς. Πάμε αμέσως μετά από λίγη ώρα, Κακέτσης, Στιβ Κακέτσης, στο Μετρόπολης. Έτσι, αυτές είναι δημόσιες δηλώσεις. Εγώ δεν ήθελα να κάνω τον μεσολαβητή και ούτε ήξερα τον πρόεδρο. Τον είδα στην εκπομπή, είδα ένα άνθρωπο ταλαιπωρημένο. Θέλει να ρίξει γέφυρες με τα παιδιά της θύρας 10 και να πετύχει την παραμονή του Ηρακλή στην κατηγορία αλλά και την αδειοδότησή του. Εγώ μίλησα με ένα παιδί από τη θύρα 10 και του είπα πως εάν συναντηθούμε θα είναι και ο Παπαθανασάκης. Εγώ πιστεύω με το διάλογο μπορούν να λυθούν όλα. Μου είπε ότι αν έχουν κάνει λάθη απέναντί του θα του ζητήσουν συγγνώμη. Το ίδιο ισχύει όμως και για εκείνον. Εγώ μεσολάβησα γιατί είχαν λάθος άποψη. Ρε παιδί μου, φοβερά πράγματα. Τελικά, πραγματικά ο κύριος Ζουγάρης έχει και αντιπάλους πάρα πολλούς. Και πάμε στην τελευταία, είναι η απάντηση της αυτόνομης την ίδια μέρα, έτσι. Η αυτόνομη είναι. Όντως υπήρξε, ναι, επικοινωνία του κυρίου Κακέτση με μέρος του συνδέσμου μας, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, μιας και ούτε τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο, ούτε έχουμε κάτι εναντίον του. Όντως μας ζητήθηκε συνάντηση, στην οποία θα ήταν παρόν και ο κύριος Κακέτσης. Η απάντησή μας ήταν ξεκάθαρη, καμιά συνέντευξη με τον Καναδό δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή κανείς δεν γνώρισε κανέναν και όλοι μιλούσαν μεταξύ τους. Εγώ τώρα τι να καταλάβω. Τι να καταλάβεις τώρα, δηλαδή τι Ζουγάριους λέμε τώρα, έχουν ξεπεράσει όλα τα όρια της παράδειγμα. Τελικά με τον κύριο Καγιούλη τι γίνεται. Ο κύριος Καγιούλης τελείωσε. Ο κύριος Καγιούλης δεν είναι μέσα στο θέμα. Α, δεν είναι ο κύριος Καγιούλης. Και αυτό θα γινότανε. Τελείωσε ο Καγιούλης, άρχισε ο Κακέτσης τώρα, έχουμε άλλο κόλπο. Ναι. Αντί να φωνάζουν τώρα στην Αθήνα και έχει γίνει παγκόσμιο viral. Ναι. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Κύριε Καγιούλη! Να ρωτήσω κάτι. Τελειώσατε χθες! Όχι, δεν είναι αυτό που κύριε Κακέτσι, τελειώσατε. Να ρωτήσω κάτι το ακροατή. Ναι, βέβαια. Μπορεί να, επειδή σαν φίλαθλοι θέλω να ξέρω, μπορείς να μου πεις τώρα τι γίνεται με τον Ηρακλή έτσι πρακτικά. Το μέλλον, το τι προϊονίζεται. Ναι. Αυτό ήθελα να καταλήξω ότι εδώ αυτές οι τρεις ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Κακέτσι δείχνουν ότι υπάρχει ένα κόλπο. Στο κόλπο αυτό είναι όλοι μέσα και το γνωρίζει ο ένας με τον άλλον, είναι όλοι μέσα και δεν το γνωρίζει ο ένας με τον άλλον. Και στο τέλος θα καταλήξει η καταστροφή. Για εκεί πάει. Όταν λες καταστροφή, τι εννοείς, βοηβασμός. Καταστροφή, πλήρης καταστροφή. Τι... Εκεί αυτό θέλουν, είναι το ποιος θα καταλήξει, να έχει το πάνω χέρι στην όλη ιστορία και να έχει δικό του αυτό το οποίο κάποιοι λένε Ηρακλής. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό θέλουν και από ό,τι φαίνεται το καταφέρνουν μια χαρά. Τώρα ποιος θα το πάρει, φαίνεται ότι το αφεντικό θα είναι το ίδιο. Όποιος και να το πάρει. Και όλοι είναι μέσα στο κόλπο. Τώρα η μόνη διαφορά που μπορεί να υπάρξει και που μπορούμε να συζητάμε είναι αν ξέρει ο ένας με τον άλλον ότι είναι μαζί στο ίδιο κόλπο. Μάλιστα. Τα λέμε. Τώρα έχει καινούριο viral ο Ραπτόπουλος. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε χθες. Κύριε Κακέτσι, αρχίσατε σήμερα. Κύριε Καγιούλη, σας μιλάω τώρα. Φύγετε τώρα. Χθες φύγατε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Ραπτόπουλε, τι θα γίνει. Πέντε μήνες δεν έχει. Τι θα γίνει, Ραπτόπουλε. Τι έγινε, Ραπτόπουλε. Έχει τη σταθιά μου που έβγαλα μαλλιά να πούμε. Ναι. Καλημέρα. Μια χαρά, ο επόμενος Καγιούλης. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, κύριε. Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης από την Άρτα. Από πού? Είναι ο φίλος του φίλου μου του Δημήτρη του Γιωργάρα που έπαιζε χάφ στον Εθνικό. Άρτα ή Άρδα. Άρτα. Άρτα. Ωραία. Τι κάνετε. Τι να κάνουμε, ο Γιωργάρα τι κάνει.
Καλά, ναι, χαρά. Τι να κάνουμε, υπομονή, όνειρα και σαμπάνια με τον γιατρό πίνουμε. Για λέγε. Μια χαρά. Με τον γιατρό θα μιλήσω. Φυσικά μιλήσει με τον γιατρό, πιο με τον του σταμπάνι τον Ραπτόπουλο να μιλήσει. Γεια σα. Καλησπέρα, φίλε. Όπου. Καλησπέρα σα, το κύριο Σπύρο Νευρογενή. Σπύρο, Σπύρο, πε μάθω τώρα. Σπύρο, Σπύρο. Έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου. Με τα μάτια. Με τα μάτια μου. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πάλιση που δεν παίρνει ούτε χειρουργείο. Ναι. Έχει φάει κορτιζόνη δηλαδή. Όχι, ενώ είμαι άτομο με μερικές ανάγκες. Ναι. Έχω μια πάλιση λέγεται μελαγχολική αμφιστροπάθεια. Ναι, ναι. Και είχα ακούσει το καλοκαίρι στην μια τελευταία εκπομπή που είχατε κάνει τον κύριο Ραπτόπουλο. Το καλοκαίρι ναι, ναι, προφανώς τώρα η περίπτωση σας εμπίπτει πάλι στον κύριο που ήταν ο κύριος με το κουνούπι. Εκεί. Μάλλον, ναι. Έχετε, ναι. Όχι, είχα ακούσει το καλοκαίρι την τελευταία που έκανε με τον κύριο Ραπτόπουλο ναι. Πριν φύγει για διακοπές. Ότι ξέρετε κάποιον γιατρό ναι, που. Ναι, ναι, αυτό είναι... λέω. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, αυτό, ναι. 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 Το ξέρει ο κύριος Χιλιτίδης, θα σας πει μετά ποιο είναι. Πάτε τηλέφωνο και ο κύριος που πήγε στην Αθήνα στο γιατρό έχει καλά νέα. Η μόνη αυτό περίπτωση σας είναι αυτή, ναι, εκεί. Μπορείτε να. Που θα είστε στην Αθήνα. Θα σας δώσει ο κύριος Χιλιτίδης το τηλέφωνο μετά, πάτε τον κύριο Χιλιτίδη και θα τα κανονίσουμε όλα. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Δώστε μου λίγο τον κύριο τον Αριανό. Όχι, παρακαλώ κύριε. Ο Μουστάκης περίμενε την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκος πήρε τον Νίκο τηλέφωνο για να μάθει τι θα γίνει. Θα περάσετε καλά. Θα περάσουμε καλά. Σε κατάλαβα τη φωνή. Κανείς και καθόλου. Γεια σας. Δεν μου λες. Άμα ανεβάσεις το Χαριλάο τον Ποτία ψηλά, τους ταμπάνει με τον και άλλο. Και βγει ο Μιλούνοβιτς απ' την άλλη. Σου βγει ο Μιλούνοβιτς απ' την άλλη, θα σου κάνει ο Αναστό τέτοια κολπάκια έμαθα εγώ. Θα αρχίσει και η δάσκαλε, θα παίξω καλά. Έλα, θα παίξω καλά, δάσκαλε. Κοίταξε τώρα, εγώ θα παίξω 3-5-2 και λοιπόν θα φύγω στην κόντρα. Και θα φεύγουν τα βελάκια μου κόντρα. Μπορεί να παίξει ένα μάτσο Αναστόπουλος. Αλλά θα το παίξει καλά, ρε φίλε. Κόντρα επίθεση. Όλα τα άλλα παίζει, πρέπει ναι. να παίξει κατάκτηση. Μα πρέπει να παίξει κατοχικό. Είναι β' εθνική. Β' εθνική και είναι η πρώτη ομάδα. Καλά. Ο Χαλίβης στη β' εθνική. Ναι. Άρα γιατρέ με τα γλυκά σου μα κακομάθε. Σαν τον Πρέζευ, τα Φερέρο Ροσέ που φέρνει. Δύο ζάχαρο θα ανεβάσουμε γιατρέ. Έχουμε τον γιατρό, ό,τι και να ανεβάσουμε, να το κατεβάσει. Και ό,τι κατεβάσουμε, θα μα το ανεβάσει, ρε φίλε. Έτσι, γιατρό είσαι. Καλημέρα, κύριε. Ναι, κύριο. Ναι, καλημέρα στην παρέα. Έλα, φίλε. Ελάτε κι εσείς στην παρέα. Γεια σα, τι κάνετε. Είστε πρόσδεκτο. Κωστή, να σε ρωτήσω, την Πέμπτη τι ώρα αρχίζει αυτό, ρε, στο Μήλο. Κατά τις 10 παρά. 10 παρά. Ναι. Α, εγώ πήρα σήμερα να κλείσω τέτοιο και λέει πρέπει να είστε πολλά άτομα για τραπέζι. Τι να είστε πολλά άτομα. Λέει, εγώ δύο άτομα είμαστε. Εγώ με το φίλο μου, ρε παιδί μου. Και δεν λέει, ξέρω αυτά τα κανονίζει. Ο Θρυμτζάκας αυτός που είναι υπεύθυνος καλλιτεχνικού αυτού και τα λοιπά. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι το show. Μάλιστα. Και εγώ εντάξει, να εμείς θα έρθουμε στο μπαρ κάπου εκεί, θα βολευτούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Θα κατηγορήσουμε πολύ κόσμο, να ξέρεις. Καλά, οκ. Okay. Θα κατηγορήσουμε πολύ κόσμο, να ξέρεις. Να σε καλά, για χαρά. Γεια σας, κύριε. Ήδη έχουν ετοιμάσει μηνύσεις πριν ξεκινήσει το. Πριν ξεκινήσει το σοου, να ξέρετε, δεν με πιάνετε από πουθενά όμως. Να έχετε υπόψη σας. Καλημέρα. Έχει καμιά 50 ρούγια δικηγόρος ο Κώστας αφημένη, γιατί είναι και δουλειά. Εγώ 24 του μηνός έχω τραπέζι το Γρόλιο, τον Άγγελο και τον Χρήστο. 24 του μηνός. Στο Φαμελιάνο έχω ρυθμίσει τα πάντα. Έχεις Γρόλιο. Ναι. Πας διαβατά, τελείως. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Με έμπλαμε, έτσι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Ναι, και ο Θέμα του Ζουράρη επανέρχομαι. Ναι. Όχι, επανέρχομαι, πρώτη φορά τώρα μιλάω. Είστε κομμουνιστής. Ε? Είστε κομμουνιστής. Αυτό που σου. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, το Θέμα Ζουράρη ανέδειξε ότι ο ελληνισμός πλέον είναι κλινικά νεκρός. Ήταν τόσο ξεκάθαρος και ορθός σε αυτό που είπε ο Ζουράρης. Και τόσο κανιβαλισμός έπεσε από τον τηλήθιο Έλληνα, είτε σε μέσα δικτύωση ή οτιδήποτε και τα λοιπά, που πραγματικά είναι απογοητευτικό. Αυτό που φοβόταν ο Ζουράρης ότι με το θάνατο της ελληνικής γλώσσας μπορεί να χαθεί ο ελληνισμός, μάλλον δεν κατάλαβα καημένος ότι ήδη έχει χαθεί. το ποσοστό πρώτον, αυτόν που... Άκου. Γράφει και οι υπόλοιποι βέβαια, να καταλάβετε το εξής. Ενδεχομένως λόγω της ευδείας, ας πούμε, του ότι είμαστε μεταξύ μας κτλ. Νομίζετε ότι γενικώς δεν απειλούμεθα εκτός
κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασίας. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ο Σολομός λέει, ναι βέβαια, τα ξαναπαίρνεις. Για τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Λοιπόν. Συνεχίστε κύριε, συνεχίστε. Α, ναι, αυτό είπε ο κύριε Ζουάρη. Διότι λέει τα ξαναπαίρνεις. Αν χάσεις τη γλώσσα σου, είναι που χάσεις τα πάντα. Διότι κάνεις αυτό που είσαι. Φίλε, εδώ οι Έλληνες χάσαμε τον κόλο μας. Ούτε τη γλώσσα μας χάσαμε, ούτε τα νησιά μας χάσαμε. Χάσαμε. Να μην σου πω τι χάσαμε, γιατί θα βγει ακατάλληλη εκπομπή. Τι χάσαμε. Δεν είναι μόνο αυτό, άλλο είναι το θέμα. Ότι την Ήβρο και την Τένεδο την ξαναπήρες πάρει, ρωτάω ο Γίγαντας Χιλιτίδης. Την πήρες. Τέλος πάντων. Την είχαμε πάρει. Ο καθένας κοιτάει, φίλε, τα του οίκου του. Αυτά τα πατριωτικά, εγώ δεν τα. Άμα χάσει άλλο το σπίτι του, τα μάξι του, τη δουλειά του, τη γυναίκα του, την αξιοπρέπειά του, σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί με τα νησιά τώρα την Ήβρο για την Τένα. Να πάρουμε ένα αυτό που λέει: εδώ ναι, δούμε τι πινακίδε από το αυτοκίνητο στην εφορία και δεν μπορούμε να τι πάρουμε. Να πάρει πινακίδε τώρα. Θα ασχοληθεί με την Ήβρο και την Τένα εδώ να πούμε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Γεια σα κύριο. Αυτό είπα εγώ. Πιθανόν να αυτό εννοεί και ο Ζουράς. Εγώ πάντω αυτό εννοώ. Ο Χιρπανέ στο καφενείο που είναι 2 χρόνια άνεργο. Έχει κίτρινη στο δόντι του γιατί δεν μπορεί να το πλύνει, να πούμε δεν έχει κολγκέτ στο σπίτι. Τι να κάνει, δεν βρωμάει το χνότο. Σιγά μην ασχοληθεί με το σωσία του Ντέλι Μπατάκη. Ξέρει το ελληνικό με 2 φουσκάρια από την Κυρακούλα τώρα. Ο οποίο είναι πατριώτη ο Ερντογάν. Και ξέρει τι πατριώτη. Και ξέρει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι πατριώτη. Ναι. Δεν είναι. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα κύριε. Είμαι από την Αλβανία. Ναι κύριε. Έχω μια ομάδα. Από Τίρανα ή πιο κάτω, από πού είσαι, περίμενα να τη διευκρινίσουμε λίγο. Είμαι από τη Βόρεια Αλβανία. Από τη Βόρεια, ψηλά είσαι. Αντριατικ, Πανεπρελία. Αχα, Αντριατική κοντά, πάμε. Ναι, έχω μία ομάδα τώρα σε ένα χρόνο που το λένε στο Facebook, στο ίντερνετ, είναι προσφέρω θεσσαλονίκη@gmail.com. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εθελοντές. Ναι. Τι εθελοντές, Αλβανός εθελοντής, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλβανός εθελοντής. Η ομάδα τι ποδοσφαιρική έχει, κάτσε μέσα, τι έχει. Τι ομάδα. Περιμένε ένα λεπτό, Κώστα. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από κοντά. Κούτρα. Και. Ποια κούτρα. Από κοντά λέω. Από κοντά. Έχω μια ομάδα που βοηθάμε. Δεν μας νοιάζει. Τι οικογένεια είναι, Αλβανοί, Έλληνες, Βούλγαροι, Ρούς, τι είναι, δεν μας νοιάζει. Βοηθάμε οικογένειες με ορφανά παιδιά. Βοηθάμε οικογένειες που τα παιδιά της έχουν πρόβλημα υγείας. Βοηθάμε και άστεγους με τρόφιμα και ρούχα. Έλληνες άστεγους εσείς οι Αλβανοί ή... Ναι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι που μπορούν. Περιμένε. Μόνο εγώ είμαι Αλβανός. Όλοι είναι Έλληνες στην ομάδα. Αυτή την ομάδα ήταν το πρωτοβουλία μου. Εγώ το εκτίσα αυτή την ομάδα. Α, εσείς το ιδρυτής της ομάδας και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Όλοι Έλληνες είναι. Ωραία, ναι. Δηλαδή είναι, κάνατε είναι, μια ομάδα Αλβανοί με Έλληνες. Γιατί Κώστα, είναι απίστευτο. Θα σας κλέψουν οι Έλληνες φίλε την ομάδα. Θα σας τη χρεώσουν. Να, κοίτα τώρα. Και άμα δεν έχει η Βάνα σε ξεχρεώσει. Ναι. Και δεν θα μου πεις να πει. Κώστα, θέλω να σου πω κάτι Κώστα. Ναι. Έχω πάρα πολύ ανάγκη με τρόφιμα και ρούχα. Όποιος μπορεί. Ναι. Το γραφείο μας είναι στο Ερμού 18α. Στο Ερμού που είναι το Ερμού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εδώ Ερμού. Θεσσαλονίκη, Ερμού 18α. Ναι. Στο Αμέσο. Ναι. Τρίτ όροφο. Ναι. 305 είναι το γραφείο μας. Ναι. Και εμείς μαζεύουμε τρόφιμα, έχουμε μια λίστα με οικογένειες και το στείλουμε εμείς τα οικογένειες στα σπίτια. Στην Αλβανία τα στέλνουμε. Πολύ ωραία. Όχι, εδώ πέρα ο Κώστα, μην κάνεις πλάκα, μην μιλάω σοβαρά Κώστα. Εγώ ρωτάω γιατί να μην. Όχι, εδώ πέρα. Πήγατε και στους παπάδες να ζητήσετε βοήθεια, τι είπαν. Όχι, δεν έχουμε ούτε και μια σχέση, ούτε με πολιτική, ούτε με παπαδάκι. Όποιος θέλει ρε Κώστα, καλά σου λέει. Θελοντισμός. Μάλιστα. Θελοντισμός. Όποιος μπορεί, αυτή είναι. Ερμού 18 είπες. Ναι, 18 τρίτο όροφο, 305. Είναι και τα κινητά μας στο ίντερνετ. Εκεί στην Ερμού είναι τα χειροδανή. Δηλαδή τώρα έρχεται κάποιος εκεί και μπορεί να αφήσει γάλα, τα μακαρόνια, ό,τι θέλει εννοείς. Ό,τι θέλει. Μπράβο, ναι. Εγώ άμα θα αφήσω τον Ραπτόπουλο καλύτερα. Θα μαζέψει λεφτά αυτός για τις οικογένειες. Ακούς. Ναι. Και ένα λίτρο γάλα, ναι. Έτσι αξία για ένα μικρό παιδί. Αυτό λέμε, ωραία.
Λοιπόν, μ' αρέσει, φίλε. Πώς ο Αλβανός πολίτης στη Θεσσαλονίκη κάνει έρωτα για τους φουκαράδες. Λοιπόν, καλά κάνει. Θέλω να ρωτήσω αν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν είναι στη γραμμή ο κύριος. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μεταξύ σοβαρού και αστείο τώρα. Θέλω να μου πεις, εσύ είστε ο ιδρυτής της ομάδος. Οι Ελληναράδες ναι. Σας έχουν αποκαλέσει πρόεδρε. Όχι. Ναι. Είμαστε όλοι το ίδιο. Α, εντάξει, αυτό ναι, ήθελα ναι. Να ακούσω. Γιατί ο Έλληνας είναι λίγο σε αυτά. Δεν μπορεί. Όχι, είμαι όλοι πρόεδρο, γι' αυτό τον και, κοίτα, και το κινητό μου που τα αφήσει στην αέρα δεν ναι, έχω θέμα. Αφήσεις, ναι. Είναι 699. Ναι. Κάτσε να γράψω. Περίμενε λίγο να το γράψουμε. 699. Συνέχισε. 49. Πολύ ωραία. 184-174. Ναι. 14. Πολύ ωραία. Και εσύ είσαι ο. Γιώτης. Ναι. Έγινε Γιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Και εσείς επίσης, καλές γιορτές. Να είναι καλά ο Γιώτης. Πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί ρε φίλε, ξεκίνησε. Σαν Αλβανός, άνθρωπος Αλβανός, ήρθε στην Ελλάδα, προόδευσε και μαζεύει τρόφιμα για τους άστεγους. Ναι, φίλε, δεν ζήτησε τίποτα. Άνθρωπος. Έχεις παραπάνω στο τραπέζι εκεί στο ντουλάπι σε ένα κουτί κλειθαράκι. Δώσε το ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Ναι. Για όλο τον για κόσμο. Ναι. Είναι και Έλληνες άστεγοι. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Για το φαΐ είναι. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, βεβαίως. Εγώ δεν περίμενα τώρα. Ο Έλληνας να μαζεύει για τον Αλβανό, μαζεύει ο Αλβανός για τον Έλληνα. Μαζεύει για όλους. Για όλους. Μην το εθνικοποιήσει. Ναι, το εθνικοποιώ. Ναι. Το παιδάκι που συγκινεί τον κόσμο δεν είναι Ελληνάκι, είναι Αγγλάκι. Ναι. Αλλά μπορώ να σου πω και Ελληνάκια τέτοια πράγματα. Ναι. Ο άλλος είναι Αλβανός. Ναι, μην το πα. Εσύ πα που δηλώνει πολίτης του κόσμου. Συμπεριφέρεσαι κοσμοπολίτικα λοιπόν. Μην το πας με τάμπελες. Όχι. Μην φουρτώνεις ο Γιάννης. Έτοιμος είναι να σουρμίξει. Όχι, μόνο ο Γιάννης, επειδή εγώ είπα ας πούμε, ότι οι φουκαράδες οι Έλληνες θα πάρουν γάλατα από τον Αλβανό που οργανώνει. Δεν είναι κακό και αυτό. Και οι φουκαράδες οι Έλληνες που λες, ναι. Κώστα, η αποστολή των γιατρών χωρίς σύνορα η ελληνική είναι η μεγαλύτερη στο Χαλέπι στη Συρία. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη στο Χαλέπι στη Συρία. Η μεγαλύτερη αποστολή γιατρών εθελοντών είναι η ελληνική στη Συρία. Όχι, θέλω να πω ότι τότε που κάνανε οι Αλβανοί στην Ελλάδα και είχαμε πολλά λεφτά, τώρα οι άνθρωποι κάνουν έρανο για μας. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Πάμε στις γραμμές. Για να πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Αυτά τα λαμπάκια που αναβοσβήνουνε. Δικά μας είναι. Τα λαμπάκια του Παοξίδρου είναι αυτά που αναβοσβήνουνε. Δεν περάσουν. Του Ιβάν. Ποιο Ιβάν, ναι. Ο άπλασιον Ιβάν πληρώνει, Κώστα. Τα λεφτά τα αφαιρέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Γεια σου ρε παιδιά. Γεια σου Κωσί. Καλώς τον. Γεια σου Αργιανάκη. Γεια σας κύριε, πείτε ό,τι θέλετε. Κοπάνησες ή κοπάνησες τίποτα. Κοπάνησες. Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα σας. Όχι, και τον γιατρό ένα γεια. Καλησπέρα. Γιατί με τον γιατρό ήθελα να μιλήσω λίγο. Έτσι. Πείτε ό,τι θέλετε. Τι κουσούρι έχεις εσύ. Γιατί πρέπει να έχει απόδρομο. Ο γιατρός δεν μου είπε επειδή είμαι παραθυναϊκός, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι. Πείτε, σας ακούμε. Πείτε το κουσούρι σας. Γιατρέ, πείτε τι πρόβλημα έχετε. Ναι, θέλω να μιλήσω με τον γιατρό. Σας ακούω, πείτε. Εγώ έχω κάνει 7 μεταμοσχεύσεις. Τι πράγμα έκανε? 7 μεταμοσχεύσεις. Στο μάτι μου. Ναι. Από χημικό έγκαβα. Χημικό έγκαβα, έτσι. Είσαι γιατρός που ήσασταν μέσω ΧΕΠΑ. Ναι, αλλά δεν είμαι οφθαλμίατρος. Επειδή, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, εντάξει, ναι, επειδή ναι. Δεν την άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Ναι, εντάξει, πείτε μου. Άκουσα ότι πήρε ένας άνθρωπος για τα μάτια του. Ναι. Και γι' αυτό ναι, πήρα ναι, εγώ. Ναι, πείτε. Εντάξει, χίλια συγγνώμη. Απλά, όχι, θα σας πω κάτι. Ο κύριος με τα μάτια του όμως είχε πάθει βλάβη στο οπτικό νεύρο. Εσείς μου μιλάτε για χημικό έγκλημα, είναι απευθείας βλάβη στον οφθαλμό. Ναι, κατάλαβα. Είναι σε οπτικό νεύρο, είναι κάπου αλλού. Το οπτικό νεύρο είναι θέμα. Εντάξει, αλλά χίλια συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Πείτε μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια άκρη. Αλίμονο τώρα. Αλίμονο. 7 μεταμοσχεύσεις δεν είναι αστείο ποσό. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Αν επιτρέπετε, από ποιο ήταν το. Χημικό έγκλημα ήταν, έπεσε. Κάποιο οξύ φαντάζομαι ή κάποιο αλκάλι μεγάλο. Καυσική ποτάσα στα μάτια μου. Όχι, ποτάσα έπεσε. Ναι. Το ξέρει μόνο ο Χιλιτίδης αυτό. Εντάξει, έχω δει όταν κάναμε εμείς στις οφθαλμολογίες του Πανεπιστήμιου. Και αν ακούει θα θυμηθεί την περίπτωση. Ναι. 7 φορές έχει τραβηχτεί, φίλε. Έχει πρόβλημα. Όχι, τώρα είναι 8η. Κωσέ. 8η. Τώρα είναι 8η και είναι και τελευταία γάμο την πουτάνα μου.
Δηλαδή. Εντάξει, το ξέφυγε άλλο. Έχει τον τέρτη. Εντάξει, να προσέχει. Έχει τον τέρτη. Είναι συγχωρεμένο. Έχει τέρτη. Εντάξει. Τι να σα πω τώρα. Φαντάζομαι ότι έχετε, αφού είτε πάει και Αγγλία, σας έχουν μιλήσει ειδικοί επί του οφθαλμού. Και ο οφθαλμός έχει πάρα πολλές ειδικότητες. Έχετε μιλήσει. Γιατρέ, να σου πω κάτι. Ήμουνα στο ΑΧΕΠΑ επί 6 μήνες σε ρή. Ναι. Φαντάζεσαι, είσαι σε ένα νοσοκομείο 6 μήνες μέσα. Εδώ 3 μέρες κάτσαμε και κοντέψαμε να τρελαθούμε. Τι φαντάζομαι. Κοσέ, τι λοιπόν, μέσα εκεί με κάναν τα ντερά του. Πιθανόν οι πλάβοι σας... Τους είπα, μπορείτε να με κάνετε καλά ή δεν μπορείτε, ρε. Τους είπες. Βάλανε υπογραφή και με στείλανε μόνοι τους στην Αγγλία. Ναι. Γλασκόβη πήγατε, Εδιμβούργο, Λονδίνο, πού πήγατε. Γιατί είναι 3-4... Λονδίνο, στο Μούλφιλ. Στο Μούλφιλ. Είναι 3-4 κέντρα οφθαλμού στην Αγγλία που είναι πολύ καλά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση πέρα του ιατρικού. Εσύ τη ζημιά την έπαθες σε ιατρικό ατύχημα, σε εργατικό ατύχημα. Ναι, αφού είπες πώς θα... Ναι. Κατάλαβα, να σου πω και το άλλο. Θέλω να μου πεις το ελληνικό κράτος στο πρόβλημά σου επάνω στη δουλειά, αν σε βοήθησε, αν σου έδωσε. Λοιπόν, θα σου πω μετά αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Όταν πήγα στο Λονδίνο, ναι, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Τα ίδια πράγματα γίνονταν, απλά με διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετικές μεθόδους. Βλακίες, ας πούμε, να σου πω και έτσι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα, αν θέλετε να με ακούσετε, δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά σας. Σε κάποια επίπεδα η ελληνική ιατρική δεν είχε να σλείψει τίποτα από την ιατρική του Λονδίνου ή της Αμερικής. Μα εκεί καλά με κάνανε εμένα Έλληνες γιατροί. Έλληνες, λοιπόν. Δεν το είχε... Μούλφιλ, ναι. Ice Hospital, που σου λέω. Ειδικά στην οφθαλμολογία έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το ξέρω. Το θέμα όμως το δικό σας είναι δύσκολο, διότι έχει πληγεί άμεσα το όργανο της όρασης. Να σας το πω έτσι με απλά λόγια. Ενώ στην περίπτωση του άλλου κυρίου που ακούσατε με το κουνούπι και τη λίμωξη, είχε πληγεί το νεύρο της όρασης. Δηλαδή, σαν να λέμε, σαν να έχουμε μια συσκευή, να σας το περιγράψω με ένα καλωδιάκι, άλλο να βλαφτεί το καλώδιο της συσκευής, της ηλεκτρικής. Προσπαθούμε να διορθώσουμε λοιπόν το νεύρο, το καλώδιο, και άλλο να έχει βλάβει η συσκευή. Είναι άχρηστη συσκευή και δυστυχώς. Και άλλο να έχει βλάβει η λάμπα. Να το πω απλά, ναι. Εσάς έχει πληγεί πρωτοκαθώς και μάλιστα από εξωγενή παράγοντα, χημικό βαρύτατο, το ποστάσα είναι ίσως το βαρύτερο έγκαμα. Ναι, καυτική ποτάσα, είναι αλκαλή. Δημιουργεί τεράστια πληγή στο. Και μάτι. Στα δύο μάτια. Και στα δύο μάτια ή στο ένα μόνο. Και στα δύο. Και στα δύο. Λέει, είμαι... Το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται, σας λέω. Έχω δει ένα περιστατικό μου τέτοιο όταν ήμουν φοιτητής. Δεν έχω δει. Το όνομά σου. Σπύρος. Λοιπόν, το ξέρω τι γίνεται. Αλλά. Σπύρο. Μετά από 7 μεταμοσχεύσεις όμως. Σπύρο, όταν πήγα στο Λονδίνο, ξέρεις, μου είπανε. Ότι. Τι να σε κάνουμε, ρε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ράψουμε το νομόσχευμα. Σε έχουν ξεσχίσει στην Ελλάδα. Μέσα σε 4 μήνες έκαναν 6 μεταμοσχεύσεις. Αυτό τώρα δεν μπορεί. Ενώ μία μεταμόσχευση χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να πω, γιατί δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Έτσι, okay, πέρα από το φιλολογικό. Ο Σπύρος είναι νευροχειρουργός. Η ειδικότητά του είναι νευροχειρουργός. Σας είπα. Ο κύριος που ακούσατε με το γιατρό στην Αθήνα ήταν νευρολογική περίπτωση, νευροχειρουργική. Εσείς είστε καθαρά οφθαλμική πάθηση. Έχει καταστραφεί το όργανο της όρασης. Εγώ πάλι να φύγω πάλι για την 8η. Στο Λονδίνο θα πάτε. Πού θα πάω. Αφού μόλις τους βάλαμε το γραφείο, ότι δεν μπορούμε να σε κάνουμε καλά. Γιατί τώρα να σας προτείνω άλλο κέντρο, δεν φανεί ότι... Πού? Έχω ακούσει... Ναι, στη Γερμανία Έχω ακούσει και ένα οφθαλμολογικό κέντρο στην Κρήτη. Όχι. Δεν το γνωρίζω, να ψάξω, αλλά ξέρω ότι... Εγώ ρωτάω για να μου πει πιο φθηνά. Ναι. Γιατί όταν πάω στο Λονδίνο θέλω να το μεταφράσω. Εννοείται. Τα ξέρω, τα έχω περάσει αυτά. Τα ξέρω γιατί είχα στείλει τον πατέρα μου και ξέρω τι σημαίνει μεταφορά στα νου στο εξωτερικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο οφθαλμολογικό στη Γερμανία. Τώρα δεν θα πω το όνομα, θα πω στον κύριο Χελτίδη ποιο είναι. Και υπάρχει και ένα επίσης στη Μόσχα. Το οποίο με εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως. Στη Μόσχα ή στην Πετρούπολη. Στη Μόσχα. Αυτό που ήταν στην Πετρούπολη πήγε στη Μόσχα.
Ο καθηγητής ο Ρώσος που το είχε πήγε στη Μόσχα. Είναι, την έδρα του Λομονόσοφ. Ναι. Λοιπόν, είναι στη Μόσχα. Θεωρούνται κορυφαία αυτά τα δύο κέντρα. Τώρα στην Αμερική υπάρχουν αρκετά κέντρα, αλλά η Αμερική και μόνο είναι εξωτικό, εξωτικό το ποσό που θα σας ζητήσουν να πάτε εκεί. Έτσι, δηλαδή τα μεταφορικά σας. Είναι... Στο ΙΚΑ είσαι, φίλε. Ε? Στο ΙΚΑ είσαι. Ποιο ΙΚΑ, ρε. Τώρα είμαι ανασφάλιστος τελείως εγώ. Και καλά, όταν το έπαθες στο ατύχημα, ήσουν ανασφάλιστος. Όχι, δούλευα. Ναι. Όταν το έμαθα, το 10. Ναι. Εκ των υστέρων, ήμουν κάτω της φτερούγες της γυναίκας μου. Στο βιβλιάριο. Όχι, στις φτερούγες. Εντάξει, χωρίσαμε και έμεινα στεγνός. Τώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να ασφαλιστώ στην πρόνοια. Αλλά η πρόνοια δεν αναλαμβάνει κάτι. Δηλαδή, άδικα να... και ασφαλίστηκα στην πρόνοια. Climb 9. Δηλαδή... Κλείσε, γαμώ, το κλείσε. Πάρ' το τηλέφωνο που θα σου δώσει ο γιατρός στο Χιλιτίδη και θα δούμε τι θα... Και θα το... Μα δούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Καλά, ο Χιλιτίδη με chairman. Ναι, ναι, τώρα μας είπε ότι σας ξέρει, πει από μέσα, μας κάνει νόημα ότι... Να μας ελπίσουμε έναν άνθρωπο τελευταία φορά που θα πάει να είναι και τελευταία και να γίνει καλά, ρε συνάπη. Μακάρι, έστω και μια Αμερική ώρα να αποκατασταθεί κάτι. Τα λέμε, νεάρια. Γεια σου. Λοιπόν, έτσι είναι, φίλε. Χάνει τη δουλειά του, χάνει τη γυναίκα. Δύσκολα πράγματα, χάνει τις στραβές της ζωής. Τον παρατάει με τα γυναίκα. Στραβές είναι πολύ δύσκολα τώρα. Ό,τι και να λέμε τώρα. Πάμε σε διαλυματάκι, ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τέτοια ποιότητα ανθρώπου όπως αυτή του γιατρού, μόνο ένας Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει. Oh. Οι άλλοι φωνάζουν, αυτός μιλάει και λύνει προβλήματα. Λέω 300. Καλά τα λέω 300. Αυτό... Κύριε Καγιώλη! Ξαναπέστο για να το ηχογραφήσει ο άνθρωπος, λέει. Εγώ θα σου πω το 3-2-1 και. Μεγάλε, ξεκίνα. Το ρεκ, λοιπόν. 3-2-1, go. Κύριε Καγιώλη! Χθες τελειώσατε! Χθες! Κύριε Καγιώλη! Εγώ μιλάω Ολλανδός τώρα! Σε βλέπω Κώστα να πηγαίνει στην Αθήνα να χτυπάτε τηλέφωνο και ακούγονται όλα έτσι, ρε φίλε. Όλα. Θανάσης Καβάλα. Και 24 και Ονειροπόλος και Καβατζόπου. Και από το πανόραμα τη Πρωτοκρατία. Ο Στάς από το πανόραμα. Ναι. Ή το κομμουνιστή. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα στην κύριο Ρετζιάννη. Προσοχή. Από το πρωί
Θέλω να μου φέρει τη λιμουζινία τα κιάστα αυτά. Και να μου αφήσει και να προκριθώ και να τελειώνουμε εκεί πέρα, εντάξει. Κοίταξε, περίμενε καλύτερα. Άσε, δεν περιμένω, τελειώσατε. Έλα με το Μανθάτη εσύ στο Χαριλάου, τον πιάσει. Σταμάτα, μιλάει τώρα ο Σάββα, θα τον καλοπιάσουμε τώρα. Ναι. Κάτσε, θα τον καλοπιάσουμε τον κύριο Σάββα. Κοίταξε, είσαι νέο, ωραίο, χωρί χρέη. Έτσι, θέλω να το ξανακούσω αυτό, ξαναπέστο. Είσαι νέο, ωραίο και χωρί χρέη. Έτσι, πάρα πολύ ωραία, συνεχίστε κύριε. Πρόσεξε όμω. Ναι. Αλλά έχει ένα ατού. Έχει δαχτυλίδι γυαλισμένο. Έτσι, θέλω να τα λε αυτά. Αναπράβο, ναι. Το φίλησε. Έτσι. Θα το γυαλίσει. Θα φωνάζει σύνθημα. Ναι. Πώ τη λένε την ομάδα τη καρδιά σου. Ένα ξέρω, ναι, Αργανάρα, ένα ξέρω. Το ρουρού, ναι, θυμίζω. Ρεπορτάζ Ραπτόπουλου στο τηλεάστη. Και στο Art, ναι. Στο Art FM. Η απαντή του Άρη και γενικότερα η οικογένεια δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Κανένα. Κανένα. Θα ρωτήσω εγώ κύριε Ραπτόπουλε να ρωτήσω. Για πες. Να ακούσουμε τώρα εδώ το Δάντη. Είτε γραβάτα ακριβή. Φόβο τι εποχές ήταν. Για πιο το κελακρίτη. Χρήστος Δάντης με ψηλή περμανά τότε. Φόβο τι εποχές και γραβάτα με κοινά κοιτάρουσα ρε παιδί μου. Θέλω να έρθει και τον Κρυσάβα να τον φιλοξενήσουμε στην καλή σουίτα. Ξέρεις εσύ. Να τον καλοπιάσουμε τον άνθρωπο. Συγγνώμη τώρα. Έλα. Πες ότι που λέγαμε την τελευταία φορά για εκείνο το CD να την έχουμε στην Κάμπριο την Μερσεντές και να μας έχει πιάσει το ποτηλιάρι μας στην Τσιμισκή. Είδες. Και να είμαστε τώρα, ξέρεις. Δεν το κάνετε διπλό ημίχρονα στο τελικό. Θα είμαστε, Άλλο θέλω να. Δηλαδή να μας πιάσει ρε παιδί μου το φανάρι εκεί στη Διαγώνιο. Θέλεις, και να παίζει το συντάκι το κύριε Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη, χθες θα γυρίζουν να μας δούνε. Ναι, ναι. Φαντάζεσαι. Λοιπόν κύριε Ραπτόπουλε, θα πάρεις τον γιατρό τον Σπύρο και θα τον πας στο Κορδελιό να τον γράψεις στο Σύλλογο Φίλων Παναθηναϊκού. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό στην Χαριλάου, ρε. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις μετά. Και άσο διπλό αρέσει το Καραϊσκάκι. Μετά πώς πληρώνει το Καράμπελα και ο Ραούλ Μπράβο να πούμε. Και ας δει ασχολείστε κάποιο λύκια τώρα τα λεφτά. Δεν κάτι μπριζολέτες εκεί στο Καραβασίλη. Μπριζολέτες στο Καραβασίλη. Δεν μου λέτε στα πέντε κόρνερ θα έχει ένα πέναλτι. Ναι, ναι. Όπως τότε. Ναι. Μάλιστα, δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Ο κύριος Σάββας με ρώτησε σήμερα το απόγευμα. Δεν πιστεύω να κάνουν καμιά πλακίτσα στη Θεσσαλονίκη και να σηκωθεί κανένα πανό που θα εύχεται στο ετοιμότατο αδελφών σωματείου άξια πρόκριση. Όχι, κοίταξε. Θέλετε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Κοίταξε, θες να σου πω τώρα για τους παοξίδες τι κάνανε. Όχι, όταν ήταν να γίνει κλήρωση, μιας και ο εχθρός τους ο μεγάλος είναι Ολυμπιακός, λέγανε να κληρωθούμε με τον Άρη. Γιατί σου λέει τον Άρη να τον κερδίσουμε. Τον Ολυμπιακό όμως, μεθάνιο. Έχει φάει κλανιά από κλάσιμο του λύκου. Ξέρεις πως βρωμάει το κλάσιμο του λύκου. Το έντερό του έχει τουρμπίνα να πούμε. Εγώ έχω τον Ολυμπιακό σαν εχθρό. Ποιο θες να κληρωθείς στο κύπελο? Με τον Άρη. Με τον Άρη. Ελάτε εσείς εμείς ο κόκκινο χαλί στο αεροδρόμιο με τα βαΐουν και κλάδουν. Τη διαμάντη του σύγκλες Βασίλη μου. Να υποδεχτούμε με βουτήρατα. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε και κάτι άλλο. Ναι. Και να κλείσω με αυτό. Ναι. Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου και στο Σαβούλη. Ναι. Που τον άκουσα μετά από τόσο καιρό. Να είναι καλά. Έτσι. Το παλιγάρι. Έτσι. Και τι ήθελα να πω. Δεν μου λέτε. Συγγνώμη τώρα. Το πρωτάθλημα πώς το είδατε ότι φέτος τελείωσε η υπόθεση πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο. Εκεί θα βρήκατε τα γκαλάκια. Ναι. Ενώ τώρα θα βρείτε τα γκαλάκια. Και θα τα περνάτε για αγκλάκια. Αφού βρέθηκε αυτός ο Ολυμπιακός να πάρει από το Δεκέμβριο το πρωτάθλημα, μαγκιά σου. Όχι από το Δεκέμβριο, από τον Οκτώβριο. Μην μου τα χαλάς. Ε, Νοέμβρη, τώρα θα μαλώσουμε. Μη μου τα χαλάς, εντάξει, από τον Νοέμβριο. Ναι, από τον τι Νοέμβριο. Να κάνουμε τώρα. Με ρίμνησε ο κύριος Σάββας γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά. Όλοι βοηθήσαν, όλοι βάλαν το χεράκι τους. Με ρίμνησε ο κύριος Μίχελ, με ρίμνησε ο κύριος Στραματσόνη. Συγγνώμη, ο γιος του Χουπ Στίβενς δεν με ρίμνησε. Ναι. Φίλε, με ρίμνησε για αυτός. Ξέρεις τι είναι να είσαι 60 χρονών και να είσαι κρεβατομουρμούρα στα 60 σου. Να έχεις τη... Ναι, αλλά το παιδί φέρνει. Να έχεις τη βαλούτα 58 χρονών δίπλα τη βαλούτα. 60 εσύ. Και να σου λέει το παιδί κανένα παίκτη δεν θα πάρεις με το παιδί θα σε ζαλίζει. Και ρε, να πεις. Δεν σου το έχω πει. Δεν παλεύετε. Στα 60 τη βαλούτα και να μην έχει κυρίω. Δεν μου λες ρε Κωστάκη. Χίτρα, μόνη.
Δεν μου λες Κωστάκη, επειδή ξέρω δεν είσαι τρικαδόρος. Καθόλου. Όχι, όχι. Ένα συνεργάτης του κυρίου Ήβιτς με το μικρό του όνομα Γιάννης. Ναι. Ποιος είναι. Ναι. Ξέρεις τι έγινε πέρσι το Δεκέμβριο. Τι. Το προτείνει ένας Ιουγκοσλάβος μάνατζερ, ένα επιτελικό χάφ από την Παρτίζαν. Έλα. Τον απέριψε ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Ναι, γιατί στήγιζε λεφτά. Ναι. Ήταν ακριβώς. Ναι. Ένα άλλο στο περάκι, να πούμε, ο Αλέξης, ο Ισπανός, τον απέριψαν για αυτό ρε φίλε. Ο Γιάννης τους απέριπτε όλους. Αλλά ο Γιάννης δεν ήξερε ρε φίλε με τον Ιουγκοσλάβο που μιλούσε ότι δίπλα καθόταν και ένας Έλληνας. Μη μιλάς για Γιάννηδες, έχω και Αργιανό δίπλα μου. Μη μιλάς για Γιάννηδες. Το Στέφανο. Ο Στεφανάκος εντάξει, έχει φίλησει το δαχτυλίδι. Ναι, ναι. Εγώ το δαχτυλίδι το φίλησα. Το χαίρεται, το αρέσει ρε παιδί μου. Για Γιάννηδες μη μιλάτε. Δεν με διορίζει, θα έρθω κάτω να με διορίσει εσύ εκεί πέρα, να με βάλεις εκεί. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή όταν λες Γιάννηδες, δηλαδή τι κοινό έχει ο Γιάννης ο Γαλανομάτης, ο Διονύσης και ο Μάκης. Καλά. Κύριε Βαγγελή. Παρακαλώ κύριε μου. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο γιατρός. Αν έχω διαβάσει τα θέματα έχθες και μπορώ να σας. Μου αρέσει πάντα γιατί πρέπει να και είμαστε. Μία δώρο. Ναι, και μία. Όχι, μία θα κάνω. Μπορείτε να μου πείτε ο εργοδότης σας σε ποια ομάδα πήρε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα. Κοιτάξτε, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορώ να σας τα πω. Άμα το πω εγώ θα μέσα. Άμα το πω εγώ θα έχω λάθος. Είναι προσωπικά δεδομένα, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το φυλάξετε. Για το επόμενο meeting μας. Okay. Για το εντάξει, επόμενο meeting, εντάξει. Αλλά θα παρακαλούσα νεαρέ μου, επειδή είστε μετανάστες σε αυτή την ερωτική πόλη. Είμαι. Να πάρετε τον κύριο Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Να σας πάρει ο κύριος Ραπτόπουλος από το χεράκι. Ναι. Δύο πράγματα. Ναι. Μάλλον το ένα ο κύριος Ραπτόπουλος και το άλλο ο Στεφανάκος. Θα σε πάει στο σύνδεμο φιλάθλων στο κορδελιό του Παναθηναϊκού. Ναι, βεβαίως. Να σου το δείξει. Βεβαίως. Και ο Στεφανάκος θα σε πάει στο μαγαζί της Αγγελάκης και θα μετρήσεις τα σκαλιά μέχρι που να κατεβείς κάτω για να πας στο τραπέζι στην πίστα. Της Αγγελάκης τι μαγαζί έχει Αγγελάκης. Δύο μαγαζί μιλάμε. Μαρέσει. Την Ευαγέ σε δίμα. Ξέρει ο Στεφανάκος, ξέρει. 29 τα πρώτα, 12 τα δεύτερα. Εντάξει, οκ. Αλλά την επόμενη φορά θα μου πείτε όμως σε ποια ομάδα έπαιζε. Θα μου πείτε σε ποια ομάδα έπαιζε και εκτός αέρα ο κύριος Θεοδωρίδης Μπάλα. Εκτός αέρα. Δεν μπορώ να σας πω. Εντάξει. Είναι προσωπικά δεδομένα. Εντάξει. Κύριε Βαγγελή, ποιον ενδιαφέρει τώρα μετά από 70 χρόνια. Όχι, υπάρχει μια ιστορία παραφιλολογία για ποιο λόγο έγινε ένας μικρός καυγάς με τον κύριο Θεοδωρίδη ως νέο κεφέ επί τερματοφύλακα και κατέληξε στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά και εσείς. Και εσείς διαβάσατε το βιβλίο του δημοσιογράφου. Όχι, εγώ ξέρω, εσείς μια που είστε παλιός Πειραιώτης και ξέρετε κόσμο, ναι. Ξέρω ένα μεγάλο ποδοσφαιράνθρωπο. Εγώ είμαι ρωτικός μετανάστης εδώ, ναι, αλλά ξέρετε κόσμο. Έχω πατρευτεί την ανιψιά του κυρίου Σάβα. Ωραία, ο κύριος Σάβας θα ξέρει τότε για έναν Μιχάλη Πουλάκο, μεγάλο ποδοσφαιράνθρωπο τη δεκαετία του 60. Θα το ρωτήσω αύριο το πρωί. Μπράβο. Μεγάλο σεντερφόρ που έπαιζε στο Κερατσίνι και στον Κορυδαλό, έτσι, μ' αρέσετε. Και θα τα ξαναπούμε. Εγώ μια φορά συναντήθηκε ένας φίλος μου με τον Μάικ Γαλάκο. Ναι. Αυτά και ήταν φίλος με τον Μάικ Γαλάκο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε. Αυτά να κλείσουμε γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο όπως πάντα. Χαιρετισμούς. Καλές γιορτές κύριε Βαγγέλη και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Να τον πάτε στο γνωστό μαγαζί σας παρακαλώ. Θα τον πάμε. Θα πιούμε και ένα ποτό στην υγεία σας. Και το Σκάνια να μην έχει φύγει. Όχι. Να το πάρετε μαζί σας μετά. Φέρτε λιμουζινέτα και το μανθάτι σου λέω τώρα. Γεια σας. Όχι, το Σκάνια του Νίκου να πάρετε. Έτσι. Και ο Μπουχαλάκης καλός είναι. Και το σκόβα. Παλιό παιδάκι, κλείστε ρε. Θα πάρει το μαραγκό ο Άρης λέει. Σεντερμπάκ από τη Βέρεια. Τον είπε τον άλλον τον προπονητή της Βέρειας. Καλά λέει ο Χαροντάκης λέει, έχει πλούσιο μπαμπά. Παίζει λέει με μέσον στη Βέρεια. Και έγινε ορκισμένος. Τουλάχιστον να παίζει λέει να πληρωνόμαστε λέει ο μαραγκός. Και το διώξαν τον παλικάρι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τα παιδιά τα παλιά τα χουλιγκάνια. Παραμυαλό τώρα είσαι. Βασικά πήρα για χαβαλέ, αλλά μετά τα σοβαρά τηλεφωνήματα που πέσανε, δεν μπορώ να κάνω χαβαλέ. Να πω την καλημέρα μου στο γιατρό. Ίσα κύριε, καλημέρα. Τώρα πρέπει να κάνετε λίγο χαβαλέ για να το ελαφρύνουμε το θέμα. Και να τολμήσω να πω ότι έχεις πάρει 100.000 κουσούρια από που νομίζεις εσύ, από αυτόν τον ευγενέστατο και ταπεινό άνθρωπο δεν μπορείς να πάρεις κάτι.
Ζω στην Τούμπα, κάνω παρέα μαζί σας με τα βρώμικα τα νύχια και δεν μπορώ να... Μακάρι να κάνεις παρέα μαζί μας, θα έχεις εκπολιτιστεί, αλλά παρέμεινες άγριες... Δεν έχω δει είναι... ακόμα εστιάτρο για να τον κλέψω το κοτόπουλο σε εκδρομή εγώ. Τι παλιά που είσαι. Δεν έχω κότσια εγώ, δεν έχω... Να ρουφίξω καμιά μυτιά να κάνω Θεσσαλονίκη Αθήνα να, τα ρουθούνια μου να γίνουν σαν τουρμπίνες από Airbus. Airbus. Ναι. Δεν σηκώστε κανένα μαγκάρι σου βλάγια δηλαδή. Όχι, γιατί λέτε ότι είμαι καρνίβαλος εγώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Και ποιος του κάνει αυτό, δεν κατάλαβα. Για να πας Θεσσαλονίκη Αθήνα πρέπει να τραβήξεις μυτιά, δεν μπορεί να πας κανονικά. Τι να κάνω. Άμα είμαι, σε... άμα είμαι οπαδός δηλαδή χασίσει, δεν θα καπνίσω δηλαδή. Δηλαδή και να μην θέλω να καπνίσω, δεν θα μυρίσω. Όχι, γιατί να το κάνεις. Γιατί για όταν κάνω οδηγό πούλμαν να πούμε. Βράσε τον οδηγό του πούλμαν. Έχω οδηγούς πούλμαν εγώ φίλους. Πάνε εκδρομές με τις ομάδες και έρχεται μεθυσμένος στην γυναίκα του. Τραγουδάει να πούμε... Αυτόβουρο μέχρι τον νότο. Αυτόνομος δεν είσαι. Τι αυτόνομος είμαι. Ωραία, τι δουλειά έχει το πούλμαν. Αυτά τα χαζά να μην είχες μια χαρά δάσουν. Να σου πω και κάτι. Ο Στεφανάκος όταν ήρθε τις πρώτες φορές μια χαρά παιδί ήταν. Βλέπω τώρα τελευταία άρχισε να χαλάει δίπλα σου. Ναι. Βέβαια. Χάλασε η πέτσα από το γιαούρτι γι' αυτό. Ναι. Δεν με διορίζει τώρα και τίμωσα γι' αυτό. Άμα ήμουν ο παδός του ΠΑΟΚ θα ήμουν πολύ μάγκας να πούμε παραγωγός, ε. Φώνασα ΠΑΟΚ εκεί στη θύρα 4, ε. Δεν μπορείς να είσαι εσύ ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν είσαι ιδεολόγος πουθενά. Ναι, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο περισσότερο είναι ιδεολόγοι. Στο Μέγα TV δουλεύω καμιά σαρανταριά με τον Πατατούδη. Γιατί άσχημα. Είπαμε για τους περισσότερους. Α, δεν ξέρω. Άκου να σε πω όμορφε. Εσύ πάντα παίρνεις την εξαίρεση από τον κανόνα. Άσε μας καημένοι τώρα. Ούτε, ούτε περνάμε τα σχέση από τον Πατατούδη εγώ για να οικονομήσω. Ρε εσύ. Πονηρέ εσύ να πούμε, ναι. Πάντα παίρνεις την εξαίρεση. Και να στέλνω τον Ακριβόπουλο να κάνει τσαμπουκά με τη Βάσο Παπαντρέου. Στα πηδηχτιάρικα του Πασόκ. Κολοπασόκια να πούμε. Ναι, κατάλαβες. Καλά ο κύριος Βεζιρτζής. Τα πασοκυλίκια τώρα γίναμε ταπεινοί τώρα. Γίναμε ταπεινοί. Ναι. Πάντα παίρνεις την εξαίρεση από τον όποιο κανόνα και την κάνεις σημαία. Ναι, καμιά εξαίρεση. Ναι, για να το παίξεις παιδικό σου. Και καλά κάνεις για τα νούμερά σου, για την πειθό σου, για οτιδήποτε. Φουκαράς είμαι, τι να κάνω. Ναι, άμα είσαι φουκαράς, σε κάνανε παρέα τύπη σαν τον γιατρό. Δηλαδή ο γιατρός... Φουκαράς το μυαλό πάνω, έτσι. Δηλαδή θες να πεις ότι οι φίλοι του γιατρού είναι πλούσιοι όλοι. Όχι, είναι εύστροφοι. Και ο κύριος Ζαρτόπουλος είναι εύστροφος. Όχι. Πολύ το ξέρω, Σπύρο, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Με όλο το θάρρος δηλαδή που σε φώναξε. Όχι, δεν με λέει, τον έβαλε, ο φιλαράκι τον έβαλε ο γιατρός σαμπάνια και νόμιζε έπινε έψαρε φίλε αυτός να πούμε. Απίστευτο. Μόνο φροντίζεις για όλους, θα σε παρακαλούσα γιατρέ μου. Ορίστε. Ένα παιδοψυχολόγο για τον Κωστή. Σε παρακαλώ. Ένα παιδοψυχολόγο. Γιατί παιδοψυχολόγο. Κοίταξε πόσο ωραία το λέει ο φίλος του Κρατή. Σε θεωρεί παιδί. Σε κοπλιμεντάρι. Μια παράκληση. Φίλος μου είναι αυτό. Ορίστε. Φίλος μου είναι. Δεν είναι παράκληση. Επειδή με κλέψανε το κινητό, δεν έχω το νούμερό σου. Άμα θέλεις μετά το τέλος εκπομπής, κάνε με μια αναπάντητη να το ξανακαταχωρήσουμε. Πάω χτί, το έκλεψα το κινητό μου. Όχι, μια πρεζού στη Χαριλάου. Καλό βράδυ, γεια. Θα τα πούμε από κοντά, ρε, για χαρά. Είναι προσωπικό μου φίλο ο Τζερόνιμο. Ο Τζερόνιμο. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώ ήταν. Σου στείλα ένα μήνυμα. Γιατρέ μου, τι κάνει. Κάτσε, βέβαια, ο κύριο Κοτσόπουλο είναι. Όχι, ο Μιχάλης. Ορίστε. Ο Κωνσταντίνος. Ναι, τώρα το είδα. Και στους δυο έστειλα, είπα στον Κωνσταντίνο να σου πει ότι... Ναι, τώρα το είδα. Εγώ πήρα να ευχηθώ στο Ραπτόπουλο... Ο 523 είναι. Ο 523, εσύ 523 με έχεις. Συνάδελφος Θείος Σκρούτζ. Θείος Σκρούτζ έλεγα τον πατέρα μου. Χαϊδευτικά, ναι. Μ' αρέσει δηλαδή. Ναι. Το Twingo να βρεις εκεί, τα κόκαλα. Τα κόκαλα. Λέγε. Τι κάνετε, πώς περνάτε. Φίλε, όσο δεν υπάρχουν γιορτές να μελομακάρουν, να κάλαντα, να πούμε, να έρθουν οι ψεύτικες αυτές, οι χριστιανικές αυτές, οι ψυχές μας να γαλιάσουν αυτά τα παραμύθια, καλά είμαστε. Μόλις αρχίσουν αυτό εδώ, πήγαμε εδώ και είπαμε τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό. Ήρθαμε να πούμε, πήγαμε δώρα στο τάδε μέρος και το διαφημίσαμε.
Τα είσαμε 10 φτωχού, το διαφημίσαμε και πάλι. Άστρα πα στο διάλογο, ρε φίλε. Έλα ρε, όλοι γκρινιάζουν. Μην το διαφημίζει. Τα κομμωτήρια και τα νυχτά. Δεν το παρώ. Τα παραμύθια. Εγώ σε πήρα να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ρε αυτό που λέει. Κακά Χριστούγεννα. Καλά, σταμάτα, βρε. Μην γίνεσαι. Μην γίνεσαι. Τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα είναι αντιπαραγωγικά για ανθρώπους σαν και εμένα. Βρε ξυνήλα. Έλα βρε, άραξε και λίγο. Χρειάζεται να ράξει και λίγο. Ναι, να ράξω να πιω κάνα δυο κιλά κρασί, να παχύνω να μην χωράει το παντελόνι μου. Θα πάω. Ναι, και θα πάρει ναι. Μετά να πα πάλι γυμναστήριο, θα τρέξει λίγο ναι. Μια χαρά. Μέχρι να φτάσει σε φόρμα πάλι, θα περάσει μια εβδομάδα και δεν πειράζει. Θα έρθει ο κόκκινο με τα μάγουλα σαν φτερά από Μπεμβέ 2-2. Έφαγα την πέτσα. Έφαγα την πέτσα. Θα αρχίσει να λέει. Τι πάρατε το μεσημέρι και αρπαχτήκατε. Το μπλάκο, σαν τι. Το μπλάκο. Ραπτόπουλο για να μην αρπαχτεί τώρα. Λέει, δεν μ' αφήνε να ολοκληρώσω μια φράση μου να πούμε. Το πόσο μεγάλο είναι ο Ηρακλής. Και τι θέλω να του πω, ότι είναι τόσο μεγάλος όσο το πουλί ενός πεντάχρονου που το πάει η μάμα του για σκι στο αυτό και το κατεβάζει να κατουρίσει. Είτε τον όρχη βλέπεις, είτε το πουλί έχει γίνει ένα με το αυτό. Τόσο μεγάλο ήθελα να του πω. Και με διέκοπτε. Και ξανά με διέκοπτε. Και ξανά με διέκοπτε. Θα σκάσει βρε γουρουνομούρι, του λέω να ολοκληρώσω. Και ξανά με διέκοπτε. Βοηδομούσκα να του λέω. Βοδισάντβα. Να βουχοδονώσω να του λέω. Το πουλί του πεντάχρονου. Το άκουγα, ρε, σας άκουγα. Ναι, έγινε επεισόδιο να πούμε, πιαστήκαμε. Μετά από 2 λεπτά τα βρήκαμε να πούμε πάλι. Ξανά μάνα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα και για τον Παναθηναϊκό. Κάνε μια ανάλυση πλέον με τα καινούργια δεδομένα. Ναι, με το Μαρινάκι Χαφ και το Ζέκα, τον Παναθηναϊκό και ο Διαφάνης Τριάδα. Θα πάει χτυπήσει, α πούμε, τον Μανχάτη. Δεν πάω τίποτα. Ομάδα θέλω να κάνω. Πιο καλτ πρωτάθλημα. Πιο καλτ πρωτάθλημα. Να βλέπω το Μαρινάκι Χαφ. Τον Ποτία με τον Τακώστα Στόπερ τα 100 μέτρα σε 40 χρόνια. Και τον κόλο του Μπίζεσβαρ να είναι σαν αεροτομή. Από Πόρσε Καρέρα εκεί να έχει φτάσει μέχρι την πλάτη του ο κόλος. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Εγώ γουστάρω όμως, μ' αρέσει. Yeah. Η καλτ κατάσταση μ' αρέσει. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, επειδή μας ακούνε και παράθυνα εκεί. Και, λοιπόν, καλή πρόκληση στο Κισαμικό. Θα πάθουμε πλάκα, θα δεις. Εγώ τα λέω τώρα. Παραμονή Χριστουγέννων, ορίστε. Θα κλείσω τώρα, αν πάρει και αν μας έχετε κανέναν άλλον. Ναι, ναι. Πάρε με μόλις τελειώσει. Οκ, okay, έγινε το βράδυ, ναι. Εντάξει. Έγινε, έγινε. Θα περιμένω. Έγινε. Ζάχαρη. Μέλη. Επόμενος κύριος. Γεια σας, κύριο. Γεια σας, κύριε. Ναι. Είναι μεγάλο ο Ηρακλής. Έλα να το πούμε. Καλώ τον. Τι κάνουμε, καλησπέρα και στου υπόλοιπου. Μια χαρά. Καλησπέρα, μια χαρά εσεί. Πήρα πρώτα να σε κράξω, γιατί είπε πάλι τα σάλια σου, τα πέταξε λίγο. Ποια σάλια πέταξε. Αλλά για το τέλο θα σε επενέσω και εδώ. Πρώτα κράξε με και μετά ρίξε τι επενέσει. Αυτό σκόπευα να κάνω. Άντε, μπράβο. Ρίξε τον πινελίκο. Ναι. Καλά ρε άνθρωπε, καθόμαστε ήρεμα στους καναπέδες μας και ακούμε τα σάλια σου να λες ότι ο ΠΑΟΚ φοβάται τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, Κάτσε τώρα, να απολογηθώ. Περίμενε, δεν απολογηθείς. Θα σε θυμίσω εγώ, μια εφταετία. 2008-2009, 1-0 με Κονσεϊσάο στη Τούμπα, 2-0 κάτω στην παράταση με 9 παίχτες. Το 2011 που κατεβάσαν τα διαστημόπλια και τους αποκλείσαμε 1-0 και κλεισμένων με το 1-1 στο Καραϊσκάκι. Καπάκια μετά που πήγαμε τελικό, στο πρώτο μάτσο του Καραϊσκάκι που είχαμε χάσει 2-1 με 10 παίχτες, έτσι καλώς και ήταν εδώ μέσα και είδες ποιος φοβάται ποιον. Και πέρυσι δε φίλε, πια που αποκλειστήκαμε. Απαντάω εγώ λοιπόν. Και δεν κατεβήκαμε και να παίξουμε. Απλά θέλω να σου πω, να παρατηρήσεις την συμπεριφορά του ΠΑΟΚ και σαν οργανισμό, σαν εταιρεία, αλλά και του κόσμου του ΠΑΟΚ. Καταλάβες, οπότε δεν θεωρώ ότι τον φοβάται. Τώρα με τον Άρη, μόνο σου το λες ορισμένες φορές. Είναι το φοβηθεί τον Άρη, ρε φίλε. Α, μπράβο. Ο Ζαμπίδης θα φοβηθεί τον κόκκινο στο ξύλο. Τι θα φοβηθεί, δηλαδή. Θα πάω με τον Κόρτομπα στην Αλφα Ρώμεο τη 2000 να κάνω κόντρα. Τι να φοβηθεί ο άλλος. Κατάλαβες. Είναι επικίνδυνο. Ναι, αλλά όμως, ας πούμε, όταν λέγανε να κληρωθούμε, δεν είπατε να κληρωθούμε με τον Παναθηναϊκό. Με τον Άρη να κληρωθώ, με τον Άρη! Ναι, ρε, με μεγάλη ομάδα θέλει να κληρωθεί, ρε. Ναι. Γιατί... Υπάρχουν αυτά, ρε, αυτό που για να τον κάνεις πλάκα, να τον κερδίσεις. Όχι, ρε, Κώστα, είναι για να αναβιώσει λίγο τον τέρμπε της πόλης, γι' αυτό το λένε. Όχι! Να αναβιώσει τον τέρμπε της πόλης. Καλά, σε λέει ο γιατρός. Τι, τι. Άντε τώρα, φάει το σοκολατάκι σου. Και θα πω και μια καλή κουβέντα για να σα αφήσω. Αυτό που παραδέχομαι σε σένα, γιατί δεν ξέρω, κάτι φορές δεν θες να ιντριγκάρεις την εκπομπή έτσι και δεν μπορούμε να αφήσει αυτό που ξανά καταλάβουμε τι τύπος είσαι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι επειδή σε ακούμε και σε βάζουμε και στα σπίτια μας, ότι δεν είσαι κανένας ρουφιάνος. Όχι. Πιστεύω και ότι παρότι ίσως μπορεί, ας πούμε,
Και το λέω χαριτολογώντας, να κάνεις κρά, ας πούμε, για να τα πάρεις από κάποιον. Μέχρι στιγμής δεν τα έχεις πάρει. Και πιστεύω ότι μάλλον έχουν και πλησιάσει για να τα πάρεις. Και δεν τα έχεις πάρει. Κατάλαβες, αυτός αναγνωρίζω. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, ξέρεις γιατί δεν τα παίρνω. Για να έχω διαχρονικότητα. Δηλαδή... Αυτό, άκου να σου πω, να μου πεις αν συμφωνείς. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι γνώρισες την επιτυχία, την αναγνωρισιμότητα σε αυτό που κάνεις από το 37 έως 38 σου και μετά. Κατάλαβες, δεν αναδείχθηκε ξαφνικά. Ναι. Όλα τα πράγματα εγώ άργησα να τα κάνω, αυτό είναι αλήθεια. Το μόνο πράγμα που έκανα νωρίς είναι ότι έχασα τα μαλλιά μου. Ναι. Άκου και κάτι τελευταίο για να κλείσω, επειδή πάλι για τα Χριστούγεννα μας λες αδικάς ότι είναι έτσι, γιορτή και αλλιώς και αλλιώτικα. Εύχομαι να ξυπνήσει περίεργα η Ευγενία, να σε πάει να πούμε σε κανένα εμπορικό κέντρο και να πάρει και το σκυλό σπίτι τη Μπάρμπι. Τέτοιο τσιγούνι που είσαι, έμφραγμα να πάρει. Έτσι, φίλε, έτσι πες το. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ναι. Για το Μπιμπιμπό και τον Τζοντζόν και το ρόζα μαξάκι τη Μπιμπιμπό να πάρει. Με πήγε, φίλε. Αλλά το κοριτσάκι είναι παιδί. Είναι παιδί και χαίρεται για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι για να χαίρονται τα παιδιά και επειδή εγώ έχω παιδί, οφείλω να του δώσω χαρά. Εντάξει. Και η χαζή. Και η μεγάλη χαιρετίζει αυτό. Η χαζή και τα παιδιά. Άιντε πάλι. Και εγώ παιδί δεν είμαι. Χαζός. Χαζοφέρνω λίγο. Ναι. Χαζός είσαι. Χαζός είσαι από μέσα. Τελευταίος Κύριος. Καλημέρα. Κύριος. Φίλοι, είσαι ο τελευταίος Κύριος. Έλα φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Είσαι ο τελευταίο. Δεν θέλω κάτι. Για το παιδί που πήρε με την μελαχρωστική, θέλω. Σου στείλω ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να βγάλω στη γραμματεία. Δεν απαντά κάποιο. Δεν υπάρχει μετά τις 12. Εντάξει, οι κοπέλες δεν μπορούν να κάθονται στη γραμματεία. Όχι, σωστό, απλά σε πήρα τώρα απλά αυτό. Έστειλα το μήνυμα με το τηλέφωνό μου, το πίσω αέρα. Απλά αν ενδιαφέρεται το παιδί, έχω κάποιες πληροφορίες να τον ενημερώσω. Ναι. Και το, θα ήθελα και το όνομα του γιατρού που είναι εκεί, αν είναι εύκολο. Εδώ είναι ο Σπύρος. Θα σου το πω εκτός αέρα. Δεν κατάλαβα τι είπες. Ξαναπέστε. Να, έχω δώσει το τηλέφωνο μου, έχω στείλει μήνυμα στο ραπ τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το πήρατε. Θα το πήρε μάλλον και ο Ζατόπουλος. Ναι. Ωραία. Με το τηλέφωνο μου για το παιδί που πήρε πριν που είχε μελαχρωστική αφιλιστεροειδοπάθεια. Ναι, ναι. Έχω κάποιες πληροφορίες από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Τι ώρα το έστειλε το μήνυμα? Μόλις τώρα. Δεν έχω εγώ 011 εδώ πέρα, κανένα. 011. Ο 011 είσαι? Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Μισό λεπτό. Α, νάτος. Ωραία. Ναι. Νάτος. Αν μας ακούει, ας πάρει στη γραμματεία να του δώσει τηλεφωνό μου να με πάρει αύριο που όποτε μπορεί. Εντάξει. Okay. Θα σε πάρει, ωραία. Θα το κρατάω κι εγώ. Γιατί είναι σοβαρή πάθηση, εντάξει, για να μην παραπληροφορεί το παιδί. Ναι, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό το νομίζει, αλλά εντάξει, για να τον πληροφορήσω. Οκ. Μπερσατωμένα. Πολύ καλά. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το κοινό ήθελε το γιατρό. Το κοινό ήταν το γιατρό. Το γιατρό θα θέλει. Όχι όμως για τα ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Και ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε. Ποδοσφαιρικά μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Τα πάντα, ρε φίλε. Όχι, δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Όχι, όχι. Εγώ το ποδόσφαιρο για μένα είναι. Θέλω να μου αναλύσει το Βιαφάνες Εξτρέμ, το Μαρινάκι Κόφτη, το Κουτρουπί Στόπερ στην Ευθεία κτλ. Θα πω την άποψή μου. Γιατί ακούω πολύ Παναθηναϊκή. Θα δυσαρεστήσω του φίλου του Παναθηναϊκού και θα χαροποιήσω όλου του αντιπάλου εντό εισαγωγικών. Λοιπόν, Βιαφάνες. Ταπεινή μου γνώμη. Εμείς που στη θέση του Βιαφάνες έχουμε δει παίκτες όπως. Θα πάω στο απάμεσο παρελθόν. Γκονζάλες, ναι, Μπορέλι. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Τον Αλέπο τώρα το Βιαφάνες. Επιθετικό μέσο. Ο οποίος, το έχω ξαναπεί, δεν μαρκάρει, δεν πασάρει και δεν σκοράρει. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Βιαφάνες ήταν καλό. Το βάζει και εξτρέμ. Ναι, ήταν καλό στον Πανετολικό. Μια ομάδα μικρότερη του Παναθηναϊκού. Μικρομεσαία. Ήταν στάρ στην περιοχή. Όταν είδε στην Αθήνα, εγώ έχω πληροφορίες μέσα από την ομάδα. Θα μπόθηκε από τα φώτα τη πρωτεύουσα. Oh. Η πρωτεύουσα είναι λαοπλάνα και λάγνα πόλη. Ναι. Μπήκε στο βραχή καμιά στούρη. Ναι, το ότι το αναθέσαν το ρόλο του ηγέτη του Παναθηναϊκού, τα μυαλά του μάλλον έχουν ψηλώσει. Έτσι. Πέρα ότι ξέρω ότι έχει κάνει και κακή εξωγηπαιδική ζωή, όπως πάρα πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού, πράγμα πρωτόγνωρο για παίκτες του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εποχή, την από γκμόχ, δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Και ο Φορτούνης άρχισε να. Δεν με νοιάζει ο Φορτούνης. Δεν σε νοιάζει, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, Βιαφάνες. Για ποιον άλλο μου είπε να σου πω, ο Κουτρουμπής, το παιδί είναι ένα παίκτη κατά μέρα του 6. Ναι. Αλλά το 6 το δίνει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Έτσι. Οπότε σέβομαι την προσπάθεια που κάνει. Ναι. Ποιον άλλο μου είπε να αναλύσω. Το Μαρινάκι στο χθεσινό. Το Μαρινάκι, ο Μαρινάκι ο άνθρωπο ήταν δύο χρόνια στην Καθαλήνη. Ναι. Το ξέχασε. Λοιπόν, ναι. Δεν έβαλε και χαφ. Ναι. Σύν ότι κουβαλάει και το βάρο του επίθετου του πλάκα κάνω, το οποίο είναι αντιπαναθηναϊκό. Έτσι. Να πω λίγο έτσι για αυτού του υποτιθέμενου παιχταράδε που έφερε ο Στραματσόνη, οι οποίοι είναι όλοι κάτω του μετρίου των. Έτσι, με αποτέλεσμα να η ομάδα να καίει ένα παίχτη κόσμο όπω είναι ο Μπέργκ. Να έχει βαρεθεί ο Ζέκα, ο οποίος κάνει και αυτός εξωγηπαιδική ζωή πάρα πολύ κακή. Το έχουν συναντήσει σε όλα τα. Ξέρει πιο καλά από τη Λεωφόρο τα μαγαζιά της παραλιακής.
Και αυτό για αθλητή του επίπεδου δεν είναι σωστό. Δεν τυχαίο ότι φέτος έχει 4 τραυματισμούς, 3 ενώ 3 χρόνια δεν πάθαινε τίποτα. Ναι. Το πνευμόνι τον έσωσε. Ναι. Ο Στήλ ήταν ένας θεματοφύλακας μέτριος, ο οποίος τον τεφορμάρισμά του κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό στη χρονιά που έρχεται. Οι περισσότεροι το καλοκαίρι και φίλοι μου παοκτζίδες που βλέπανε λέγανε ότι παίζει πολύ μεγάλη μπάλα. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός γιατί απέκλεισε μια ομάδα με 9 παίκτες. Έπαιξε με μια άξιο μπάλα, αλλά μια ομάδα κάτω. Άλλο εθνικό Παναθηναϊκό τη ομάδα είχε να παίζει φιλικά και να δείχνει τα γκολ τα καλοκαίρια. Ο Ευρωπαϊκός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, τα αποτέλεσματα φάνηκαν στην πορεία του πρωταθλήματος. Είναι η μόνη χρονιά που δεν έχουμε καμία δικαιολογία, θα τολμήσω να πω, ούτε και οι ΑΕΚτζίδες ούτε και οι ΟΠΑΟΚτζίδες, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μπροστά για 15 βαθμούς πόσο είναι και θα πάει κι άλλο. Ένας Παναθηναϊκός υγιής, μια ΑΕΚ υγιής και ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν να πούμε στο δεύτερο γύρο με δεδομένο. Ένας ΠΑΟΚ δυνατός θα μπορούσαν.